Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο ραντεβού μας, στο νέο αθλητικό ραντεβού. Πάμε μπάλα για τις επόμενες δύο ώρες μέσα από τη συχνότητα του καναλιού 9. Παρέα με την Φλόρα Μακρύ και με τους εκλεκτούς καλεσμένους θα σας ενημερώσουμε για όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στα γήπεδα της Αττικής, στην Αθήνα και στον Πειραιά. Και γίνανε αρκετά, πιστέψτε με, και καλά και άσχημα. Ωστόσο, η ομάδα μας έχει καταγράψει σχεδόν τα περισσότερα από όλα τα γεγονότα που έχουν γίνει και θα ακούσουμε λίγο αργότερα και από τους ίδιους τους συνεργάτες που έχουν το ρεπορτάζ τόσο για την ΕΠΣ Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, της ΕΠΣ Αθηνών αλλά και του Πειραιά, αναλυτικά τι ακριβώς έγινε το διήμερο που πέρασε και τις εξελίξεις που έχουμε τούτη την ώρα που είμαστε ζωντανά στον αέρα. Καλησπέρα καταρχάς στην Φλόρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους. Θα προτιμούσα βέβαια να γινόταν κάτω από άλλες συνθήκες η σημερινή εκπομπή, αλλά δυστυχώς είναι το κλίμα τέτοιο, Φλόρα, που μας αναγκάζει και εμάς να πορευτούμε πάνω σε μια διαδικασία όχι και τόσο καλή, που έχει να κάνει με το βαρύ κλίμα μετά τον θάνατο του φιλάθλου του Εθνικού και που φυσικά δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο, κανέναν Έλληνα πολίτη, αν θέλεις Φλόρα, και κανέναν φίλαθλο ανά τον κόσμο, διότι δυστυχώς η ιστορία αυτή μαχαίρωσε στην κυριολεξία το ποδόσφαιρο. Θα πούμε συλληπιτήρια. Φυσικά θα ευχηθούμε συλληπιτήρια και θα δώσουμε και κάποια στοιχεία παραπάνω, να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον κύριο Βεστάρχη, τον πρόεδρο των Πετραλώνων, που είναι δίπλα μας. Πρόεδρε, καλησπέρα, καλώς όρισες. Καλησπέρα κύριε Μαυρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ και για την τιμή που μου κάνατε να καλέσετε εμένα που εκπροσωπώ το Σωματείο των Πετραλώνων. Και σίγουρα θα ήθελα να πω και από τη μεριά μου τη θλίψη αλλά και τον προβληματισμό για αυτό το περιστατικό που έχει αμαυρώσει το ποδόσφαιρο γενικά. Και πιστεύω ότι πρέπει όλοι μας να αναλογιστούμε και όσοι θέλουμε να προάγουμε το ποδόσφαιρο είτε σε εθνική κατηγορία είτε σε ερασιτεχνικό, στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Και να κοιτάξουμε όλοι, να κοιταχτούμε στα μάτια, να δούμε τι θα γίνει. Και το τι θέλουμε τελικά να κάνουμε, πού θέλουμε τέλος να πάμε το ποδόσφαιρο. Σε αυτό βέβαια δεν είμαστε μόνο εμείς αυτοί που αποφασίζουμε. Υπάρχουν στην ιεραρχία από την ίδια την πολιτεία και προς τα κάτω επικεφαλής που θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα πάρουν τις ουσιαστικές αποφάσεις. Ίσως αυτό είναι λίγο οδυνηρό το γεγονός ότι λέμε πάντα τα ίδια και τα ίδια, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να σκεφτόμαστε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση ότι σε κάποια στιγμή θα αλλάξει κάτι σε αυτό το άμυρο το ποδόσφαιρο, αν θέλετε στον αθλητισμό γενικότερα, όπου έχουν παρασφρήσει τα οπαδικά στοιχεία και άλλα αναρχικά στοιχεία που δυστυχώς δεν αφήνουν να εξελιχθούν ομαλά τα πρωταθλήματα και γενικότερα κάθε αθλητική δραστηριότητα. Θα ήθελα λοιπόν παρέα και με τον πρόεδρο αλλά και με τη Φλόρα τη Μακρύ και όλους εσάς να πάμε να δούμε το βίντεο που ακολουθεί ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής από την εκπομπή μας προς τον Κώστα Κατσούλη. Καντήλι καίει ένας καημός, θα γίνει απόψε χαλασμός. Πηγά διανύχτη και βαθύ, απόψε κάποιος θα χαθεί. Απόψε κάποιος θα χαθεί. Μαύρη είναι η μοίρα, παραπονό μου. Μαύρη είναι η μοίρα τη ζωή. Έξω νυχτώνει, λύσαν οι
Καλό ταξίδι Κώστα, θερμά συλληπιτήρια από την εκπομπή μας που επαναλαμβάνω δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να το αφιερώσουμε αυτήν την εκπομπή, όχι κάτω από τις καλύτερες συνθήκες, αλλά αξίζει. Και να είσαι σίγουρος Κώστα ότι από εκεί ψηλά θα δεις πολύ σύντομα όλον αυτόν τον κόσμο που συσπυρώνεται και που αγκαλιάζει το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό να είναι η αιτία και η απαρχή για να γίνουν κάποιες αλλαγές στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα στον αθλητισμό. Πρέπει να πούμε σχετικά με το ρεπορτάζ ότι στις 7 η ώρα η σωρός του Κώστα Κατσούλη θα είναι στο λιμάνι του Πειραιά για περίπου 1 με 1,5 ώρα, 2 ώρες, γύρω στις 9 από ό,τι με ενημερώνει και ο αρχισυντάκτης μου, θα φύγει για την πατρίδα όπου και θα γίνει η κηδεία. Ωστόσο, πολλοίς κόσμος από ό,τι μας ενημερώνουν έχει ήδη ξεκινήσει για το λιμάνι του Πειραιά για να αποδώσει έναν τελευταίο φόρο τιμής. Επίσης, να πούμε σχετικά με το ρεπορτάζ ότι 3 άτομα, ένας 24χρονος, ένας 27χρονος και ένας 32χρονος έχουν προφυλακιστεί και ένας ακόμη 22 ετών του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Σε βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία σε αθλητική εγκατάσταση. Επιπλέον, στον 24χρονο ασκήθηκε και δίωξη για παράνομη πληροφορία, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μια σιδερογροθιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, ο 27χρονος και ο 22χρονος φέρονται να επιχείρησαν να κατεβάσουν το πανό με το έμβλημα της ομάδας του Εθνικού, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα μια ομάδα περίπου 15 ατόμων οργανωμένων οπαδών του Ηροδότου, που βρίσκονταν ακριβώς απέναντι, κινήθηκε στην βόρεια κερκίδα και προκάλεσε συμπλοκής. Οι δύο που κατέβασαν το πανό φέρονται να συμμετείχαν και στη συμπλοκή, αλλά και αυτοί που φέρονται να χτύπησαν το 46χρονο είναι επίσης ο 32χρονος και ο 24χρονος. Αυτά μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε η πολιτεία να κάνει το χρέος της. Πιστεύουμε ότι θα κάνει το χρέος της. Ο κύριος Αντριανός έχει πάρει και μία απόφαση για την αναβολή των πρωταθλημάτων. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι και πριν από λίγο, καθώς επικοινωνήσαμε και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιώργο Σαρή, είναι ότι ούτε αύριο ούτε το Σαββατοκύριακο θα γίνουν αγώνες στις ενώσεις, στις τοπικές ενώσεις. Άρα αναβάλλονται και όλα τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Μια είδηση που ήθελαν πάρα πολύ να ακούσουν πολλοί φίλαθλοι και πολλοί παράγοντες, ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει αρκετά τηλέφωνα στον σταθμό. Αυτές είναι οι τελευταίες ειδήσεις. Αφήνουμε προς το παρόν το συγκεκριμένο θέμα και δίνω το λόγο στον κύριο Βεστάρχη, στον πρόεδρο των Πετραλώνων, να μου πει μια πρώτη, να πάρει μια θέση όσον αφορά τη βία. Αναγκαστικά είχαμε αλλιώς σκοπό να ξεκινήσουμε, πρόεδρε, αλλά νομίζω ότι η βία είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Και βλέποντας, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια, το κλίμα που επικρατούσε χθες στο παιχνίδι, στο γήπεδο, στην έδρα σας, με κόσμο, με πολύ κόσμο, δεν ξέρω πώς καταφέρατε να συσπηρώσετε τόσο πολύ κόσμο, τόσος πολύς κόσμος αγκάλιασε την ομάδα των Πετραλώνων, κερδίσατε και όλα 1-0. Το θέμα είναι ότι έχετε μια διαφορετική φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο και η βία φαντάζομαι ότι είναι ένα ξένο σώμα για σας. Σίγουρα στο Σωματείο των Πετραλώνων θεωρώ ότι δεν χωράει αυτή η λέξη που λέγεται βία και ειδικά τυφλή βία. Για τον προχθεσινό αγώνα έχω να πω ότι ήταν ένας αγώνας που τον ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Ήταν γεμάτο παλμό, είχε πάρα πολύ κόσμο, η εξέδρα είχε ζωντάνια.
οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων και των φιλοξενούμενων, αλλά φυσικά και ο κόσμος των Πετραλών, που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και γέμισε το γήπεδο. Πιστεύω ότι απολαύσαν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που είχαμε την τύχη να είναι νικήτρια ομάδα, η ομάδα των Πετραλώνων, και να χαρούμε ιδιαίτερα. Σίγουρα ήταν όλο το τελετουργικό κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ξεκίνησε και από μεριά μας ένα φόρο τιμής, γιατί και εμείς πρόσφατα, τον περασμένο χρόνο, χάσαμε ένα παλιγάρι σε ένα δυστύχημα που είχε με ένα μηχανάκι, και τιμήσαμε και το παλικάρι και τους γονείς του, και όλο αυτό το χειροκρότησε ο κόσμος, το είδα από την εξέδρα. Παράλληλα, όλα τα παιδάκια των ακαδημιών μας σύσσωμα ήρθαν στο γήπεδο και συνοδεύσανε και τις δύο ομάδες και τον διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο, και θεωρώ ότι όλοι χειροκροτήσαν αυτή την προσπάθεια και είδαν ότι πώς πρέπει πλέον να σκεφτόμαστε όλοι για να προάγουμε γενικά τον αθλητισμό και να φύγουμε από αυτά τα επίπεδα του χουλιγανισμού και γενικά της βίας μέσα από τα γήπεδα. Ενημερώθηκα από τους συνεργάτες. Γενικά έχουμε και βίντεο, θα το δούμε λίγο αργότερα, στιγμιότυπα από το παιχνίδι. Η ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα έχει να κάνει κυρίως και με το όραμα, αλλά και με τις απόψεις της διοίκησης, του εκάστοτε προέδρου, των συνεργατών. Δηλαδή, είμαι πεπισμένος μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας ότι αν θέλει με ένα νεύμα ο πρόεδρος ή ο γενικός αρχηγός, μπορεί να βάλει το γήπεδο μέσα. Αλλά επίσης μπορεί να δημιουργήσει μια ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα όπως κάνατε εσείς. Και αξίζουν συγχαρητήρια. Γιατί την ίδια ώρα, κύριε Βεστάρχη, που στο γήπεδό σας μιλούσαμε για αθλητικό πολιτισμό και απολάμβαναν γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι ένα μίνι ντέρμπι στην πρεμιέρα ουσιαστικά, σε ένα άλλο γήπεδο της Αθήνας, στον αγώνα των Αγίων Αναργύρων με το Χαραυγείο Ακό, το 1-1, είδαμε διάφορα. Ακούσαμε πολλά και βλέπουμε εδώ βέβαια στιγμιότυπα από τον αγώνα το δικό σας. Έτσι. Μάλιστα. Την ίδια ώρα, λέω, επαναλαμβάνω ξανά, υπήρχαν επεισόδια στους Αγίους Αναργύρους. Και δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους, μπορούμε να τους αντιληφθούμε, είναι σαφές από πού μπορεί να πηγάζει μια βία. Αλλά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτοί οι οποίοι διοργανώνουν, όχι το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος ο κύριος Ανδριανός, δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος ο κύριος Σαρής, δεν μπορεί να είναι ο πρόεδρος της ΕΠΣ Αθηνών και το Διοικητικό Συμβούλιο υπεύθυνοι, εάν σε κάποια γήπεδα κάποιοι ανεγκέφαλοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εκείνο το 2ωρο που πάμε στο γήπεδο, πάμε για να παίξουμε ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν χάνατε εσείς χθες, τι θα γινότανε? Θα χάνατε 3 βαθμούς. Και θα χάνατε και τα υπόλοιπα παιχνίδια και θα πέσετε κατηγορία. Και τι έγινε? Χάθηκε ο κόσμος? Μήπως μιλάμε για συμφέροντα που υπάρχουν σε επαγγελματικές κατηγορίες που παίζονται δισεκατομμύρια? Όχι. Στο κάτω-κάτω εσείς έχω αντιληφθεί και έχω και πληροφορίες ότι έχετε και ένα όραμα και ένα στόχο φέτος, από φέτος τουλάχιστον, που ξεκινήσατε να δουλέψετε και τις ακαδημίες. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την ομάδα των Πετραλώνων, διότι η κοινωνία έχει παιδάκια. Και δεν μπορεί μια ομάδα την οποία εσείς χτίζετε και θέλετε και έχετε κάποιο όραμα να πληρώνει κάθε χρόνο μισθοφόρους 2, 3, 5, 6 χιλιάρικα για να πλαισιώνουν την πρώτη ομάδα. Και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, αλλά έχω και αυτή την πληροφόρηση. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο στόχος σας. Να κάνετε μια τοποθέτηση για να περάσουμε μετά να δούμε και τις καρτούλες της εκπομπής. Σίγουρα θα ήθελα να πω ότι είναι ντροπή, είναι ακούγοντας ότι σε κάποιον άλλο αγωνιστικό χώρο, τη στιγμή που κάποιοι φιλάθλοι είδαν όλα αυτά που συνέβηκαν στο ρουφ και τα αποδεχτήκαν και τα χειροκροτήσανε, βλέπετε και τα πλάνα, ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Σίγουρα νιώθουμε ντροπή όταν ακούμε ότι σε ένα άλλο γήπεδο προπυλακίστηκαν παίχτες στις φιλοξενούμενες ομάδες, προπυλακίστηκαν οι γονείς των παιχτών και οι παίχτες εκτός αποστολής που ήντουσαν στην κερκίδα, και σίγουρα θλιβόμαστε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί στο εραστικό ποδόσφαιρο να υπάρχουν, όπως και εσείς εξηγήσατε, δεν υπάρχουν οι αιτίες και οι λόγοι δηλαδή να γίνουν αυτά τα πράγματα, ας πούμε, να υπάρχει τόσος ανταγωνισμός και να προτρέπουμε δηλαδή στη βία και στον χουλιγανισμό. Θεωρώ ότι πρέπει και σίγουρα αρρωγός να είναι η Ένωση και πάνω απ' όλα ο Πρόεδρός μας να κάτσουμε στο τραπέζι, να κοιταχτούμε στα μάτια, να μιλήσουμε και να πει ο καθένας στον άλλον τι θέλουμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Ή καθόμαστε και προάγουμε αυτό που λέγεται ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και το σηκώνουμε στα ύψη και το χειροκροτάει ο κόσμος. Οι προσπάθειες είναι πάρα πολύ μεγάλες που γίνονται από την Ένωση.
Βλέπω φέτος έχουν ξεκινήσει με σοβαρές διατησίες, κάτι που ήταν πρόβλημα χρόνια στην Ένωση και όλοι διαμαρτυρώσαν. Υπάρχει μια σωστή προοπτική, ένα σωστό πλάνο. Και από εκεί και πέρα να κάτσει ο καθένας να δουλέψει με τον κόσμο, την ομάδα του και να βάλουμε τα χέγγια και τις βάσεις ώστε να μην ξαναπροσυρωθούν τέτοια γεγονότα στα αριστεχνικά γήπεδα. Κύριε Βεσταρχή, ξέρετε, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα μπορούν κάποια φαινόμενα να εξαλείψουν γενικότερα από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε κάποιο φαινόμενο βίας. Αλλά τουλάχιστον να μην είναι τυφλή βία, έτσι. Γιατί στο γήπεδο πολλοί θεωρούν ότι πρέπει να είναι εκκλησία. Όχι, δεν μπορεί να είναι εκκλησία το γήπεδο, γιατί εκεί κάποιοι εκτονώνονται, όλοι μας ενδεχομένως. Σίγουρα, δεν είπαμε. Αλλά άλλο να εκτονωθείς στο μέτρο του δυνατού, να πεις μια κουβέντα παραπάνω. Σίγουρα. Άλλο να κάνεις και ένα ψευτο, γιατί μιλάμε. Κακά τα αποδεκτώ ψέματα, ένα ψευτοτσαμπουκά. Κακά τα ψέματα. Έτσι. Ξέρουμε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή, όπως να είναι, έχει περάσει από μια οικονομική ύφεση, από κάποια υποφέρει προβλήματα. Υποφέρει η κοινωνία. Υποφέρει. Σίγουρα το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή είναι μια διέξοδο. Έστω αυτές οι δύο ρίτσες όλοι. Και εγώ ακόμα το ίδιο, ας πούμε, εκτονώνομαι, ξεφεύγω. Ναι, το ζήτημα είναι πώς όμως. Το πώς και το πώς πρέπει εμείς να το δείξουμε το δρόμο. Έτσι. Στον κάθε οπαδό και φίλαθλο της ομάδας μας και στους φιλοξενούμενους, γιατί θεωρώ ότι δείξαμε. Διδάξαμε προχθές και στους φιλοξενούμενους και οπαδισμό, έτσι, και ακαδημίες, γενικά πράγματα και φιλοξενία. Και πιστεύω οι άνθρωποι αυτό να το χειροκροτήσαν και να το είδανε και πιστεύω να μας τον ανταμείψουν και αυτοί στο δεύτερο γύρο. Μη σας φάνει παράξενο, επειδή το έχω πει πολλές φορές και στους συνεργάτες μου, το ξέρουν οι περισσότεροι και εδώ αλλά και στην εκπομπή της Θεσσαλονίκης, ότι βλέπω πολύ διαφορετικά έναν αγώνα. Πάρα πολύ διαφορετικά όταν πηγαίνω στο γήπεδο, στα τοπικά κυρίως, έτσι. Ναι. Γιατί στα επαγγελματικά και να θέλεις να αλλάξεις κάτι και να θέλεις να δεις, μάλλον και να δεις κάτι στραβό, όσες φορές και να το πεις, αν κάποιοι δεν θέλουν να το αλλάξουν, δεν θα το αλλάξουν. Στα αεραστεχνικά όμως έχουμε ιερή υποχρέωση. Γι' αυτό και κάνουμε και τις εκπομπές. Προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε, να προβάλλουμε το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο τι έγινε στα γήπεδα. Γιατί μέσα από τις εκπομπές μας είμαι σίγουρος ότι τις βλέπουν και οι επικεφαλείς των ενώσεων. Οι παράγοντες, οι ίδιοι, μαθαίνουν, ενημερώνονται και βελτιωνόμαστε όλοι μαζί. Και εγώ βάζω τον εαυτό μου μέσα. Επαναλαμβάνω για αυτό που είπα πριν, ότι βλέπω εντελώς διαφορετικά. Είδα τα καπνογόνα που είχατε στο γήπεδο. Τα καπνογόνα, στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να απαγορεύονται, έτσι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε μια λεπτομέρεια. Είναι δεμένα, τα περισσότερα είναι δεμένα. Δηλαδή, δεμένα. Θέλατε να δημιουργήσετε την ατμόσφαιρα, τη δημιουργήσατε με κάθε ασφάλεια. Και δεν είδαμε να πέφτουν και μέσα στο γήπεδο. Αυτό γίνεται, κύριε Μαυρόπουλε, σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης, αν δείτε, έτσι. Ναι. Που προάγει το ποδόσφαιρο και υποτίθεται έχει εξελιχθεί και σίγουρα είναι πάρα πολλά στάδια πολύ ψηλά από ό,τι είναι από το ελληνικό. Σας αξίζουν συγχαρητήρια και δεν μπορούμε, δηλαδή κάποια πράγματα δεν μπορούμε. Δηλαδή το ευχαριστούμαστε. Βλέπετε ότι γίνεται παντού και στη Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη και ειδικά στη Βόρεια τώρα πάρα πολύ ο παντισμός έχει αναπτυχθεί. Αλλά με ποια μέτρα, με ποιο στάνταρ. Έτσι. Αυτά είναι που πρέπει να κοιτάξουμε. Ελπίζω να τα κοιτάξουμε, να σκύψουμε το κεφάλι πάνω από αυτά τα προβλήματα και να τα διορθώσουμε. Δίνω το λόγο στην Φλωρά, η οποία θα μας δώσει με τη σειρά της καρτούλες της εκπομπής. Αυτό το οποίο αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι προβληματιστήκαμε αρκετά, Φλωρά, με την κόκκινη και όταν είδαμε και αποείδαμε ότι δεν μαζεύεται το πράγμα, βγάλαμε δύο κόκκινες. Διπλή κόκκινη, ναι. Γιατί έγινε ένας χαμός, έγινε λίγο στην Αττική αυτό το Σαββατοκύριακο και δεν ξέραμε ποιον να πρωτοβγάλουμε την κόκκινη κάρτα. Τους βγάλαμε σε δύο. Να ξεκινήσουμε να τις δίνουμε. Έρχονται και κάποια SMS, θα μας τα πεις λίγο στη συνέχεια. Ξεκινάμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με την κίτρινη κάρτα. Να τη δούμε κιόλα. Να τη δούμε. Στο διαιτητή της αναμέτρησης Αλσούπολη, Αττικός, Μάνθο, που έκανε πολλά λάθη με σημαντικότερο το γεγονός ότι συνεχώς συμβουλευόταν τους βοηθούς του, δείχνοντας αδύναμος να διαχειριστεί ο ίδιος το παιχνίδι. Εδώ βέβαια έχω και μία πληροφόρηση ότι στο 70 περίπου έδωσε ένα πέναλτι υπέρ του Αττικού και μετά δεν ξέρω τι έγινε. Κάναν κάποιες βόλτες μέσα στο γήπεδο, πήγαν εκεί, συνεννοήθηκαν με τον επόπτη, ενώ έδωσε το πέναλτι και το ακύρωσε. Μετά το πήρε πίσω, μετά ξανά διαμαρτυρίες από τον Αττικό γιατί ακύρωσε και δεν έδωσε το πέναλτι. Πάση περιπτώσει. Προχωράμε. Πάμε τώρα στην κόκκινη κάρτα, τη διπλή κόκκινη. Πάμε να τη δούμε.
Στους λιγοστούς φιλάθλους των Αγίων Αναργύρων που επιτέθηκαν στην αποστολή του Χαραυγιακού στις Κερκίδες αλλά και μέσα στα ποδητήρια μετά το τέλος του αγώνα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη κάρτα, έτσι. Ναι. Να κάνουμε μια τοποθέτηση. Δώστε μας λίγο στο στούντιο, παρακαλώ. Εδώ κάποιοι σήμερα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει επίσημη θέση από την διοίκηση των Αγίων Αναργύρων. Θέλω να πιστεύω ότι σε κάποια στιγμή πρέπει να βγει κάποιος μπροστά και να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε και έχουμε φαινόμενα βίας. Ενδεχομένως να προκλήθηκαν. Δεν ήμουνα στο γήπεδο και θα ήταν άδικο να ρίξω ευθύνη χωρίς να ξέρω την αιτία και το λόγο. Όμως υπάρχει ένα δεδομένο και υπάρχει ένα γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι κυνηγήθηκαν. Τώρα, αν φάγανε ψηλές, αν φάγανε χοντρές, αν τους μελανιάσανε, αν χύθηκε αίμα, επίσης δεν το ξέρω. Το γεγονός όμως ότι υπήρξαν επεισόδια και έχουμε πάρα πολλά mail, πιστέψτε με, και αρκετά τηλέφωνα από τους φιλοξενούμενους για αυτά τα φαινόμενα βίας, μας αναγκάζει να πάρουμε θέση. Και επαναλαμβάνω ότι περιμένω τη διοίκηση των Αγίων Αναργύρων να βγει επίσημα, να καταδικάσει, γιατί σήμερα είναι και μια σημαντική μέρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, διότι ένας συνάνθρωπός μας, άδικα, μα πάρα πολύ άδικα, μέσα από το φαινόμενο της βίας, την τυφλή βία, δεν είναι πλέον κοντά μας. Γιατί? Επειδή αγαπούσε την ομάδα του. Επειδή λάτρευε τον εθνικό. Και επειδή πήγε να προστατέψει, να χωρίσει κάποια ανεγκέφαλη που τους αξίζει να πάνε εκεί που είναι τώρα. Και μιλάω για τη φυλακή. Πήρανε τον νόμο κατά το δικό τους μυαλό στα χέρια τους. Και αφαίρεσαν μια ζωή. Και ρωτώ λοιπόν εκεί στη διοίκηση των Αγίων Αναργύρων. Τι θέλει, πολύ να ξαναέχουμε ακόμα ένα τέτοιο κρούσμα? Προστατέψτε στο κάτω-κάτω την ομάδα σας. Είναι αμαρτία από το Θεό. Από σας και από μας θα ξεκινήσει το φαινόμενο της διαγραφής της βίας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, αυτό μετακυλά και πηγαίνει μετά σε άλλα οπαδικά συστήματα, η κόκκινη, η πράσινη, η ασπρόμαυρη, η κίτρινη και ούτω καθεξής. Θέλετε να φτιάξουμε και να βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο? Κάντε μια προσπάθεια. Χωρίς προσπάθεια, δυστυχώς, δεν πάμε πουθενά. Και κλείνω το θέμα αυτό των Αγίων Αναργύρων. Και στην Κερκίδα και στα ποδητήρια γίνανε επεισόδια. Προχωράμε στην επόμενη κόκκινη κάρτα. Δεύτερη κόκκινη κάρτα. Στο ποδοσφαιριστή του Ερμή Κορυδαλλού, Κωνσταντίνο Σιδηρόπουλο, που στην αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στην ΑΕ Ικαρού Καλλιθέας έχασε τον έλεγχο και πέρα από τα γαλλικά με τα οποία στόλισε τον διαιτητή Φουναράκη, στη συνέχεια που πήρε τη σφυρίχτρα και την πέταξε επιδεικτικά στον τάπητα. Ωραία. Αφού την πήρε λοιπόν τη σφυρίχτρα και την πέταξε, πάρε λοιπόν, Σιδηρόπουλο, και από εμάς μια κόκκινη κάρτα να έχεις συλλογή, γιατί αν μη τι άλλο, εντάξει, αντιλαμβάνομαι, έχω παίξει ποδόσφαιρο και μάλιστα πολλά χρόνια και καταλαβαίνω πώς είναι όταν η σφιγμή είναι ανεβασμένη. Αλλά θα πρέπει λίγο να συγκρατιόμαστε, ειδικά τώρα που έχουμε και την εκπομπή Πάμε Μπάλα, η οποία πλέον παρακολουθεί κατά πόδας όλα τα γεγονότα στα γήπεδα της Αττικής, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει από πίσω μια πολύ μεγάλη ομάδα αξιόλογων συνεργατών οι οποίοι παρακολουθούν τα πάντα και καταγράφουν τα πάντα. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ μπορεί τη Δευτέρα να είμαι στη Θεσσαλονίκη, αλλά ή το Σαββατοκύριακο, άρα μπορώ να μαθαίνω σχεδόν όλα όσα γίνονται στα γήπεδα της Αθήνας και του Πειραιά. Γι' αυτό λίγο προσοχή, γιατί εγκυμονεί ο κίνδυνος της καρτούλας, κύριε Σιδηρόπουλε. Ελπίζω την επόμενη φορά να είστε πιο προσεκτικός, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί θα κάτσετε τώρα 3-4 αγωνιστικές απ' έξω, να μην παίξετε μπάλα τα Χριστούγεννα. Φαντάζομαι ότι θέλετε να γυμναστείτε και να παίξετε ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Φλόρα. Ευτυχώς έχουμε και την μπλε κάρτα, Γιάννη. Ναι, το κερασάκι στην τούρτα για να ομαλοποιήσουμε λίγο την κατάσταση. Πάμε να δούμε την μπλε κάρτα. Στους παίκτες και τους φιλάθλους των Ακράτητου και Θρασίβουλου, καθώς και των Πετραλώνων και του Θριάμβου Χαϊδαρίου, που σε δύο τόσο μεγάλα ντέρμπι τήρησαν το fair play, αλλά και κράτησαν χαμηλούς τόνους, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Όπως λοιπόν, Φλόρα, λέμε τα κακά, τα στραβά και τα άσχημα, έτσι οφείλουμε
να αναδεικνύουμε, γιατί το έχουμε πει από την πρώτη μας εκπομπή, το λέμε και στα τρέιλερ της εκπομπής, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Θέλουμε να προβάλλουμε τις ηθικές αξίες. Θέλουμε να προβάλλουμε αυτούς που πραγματικά προσπαθούν για το ποδόσφαιρο. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να προβάλλουμε και τα άσχημα τα γεγονότα. Γιατί? Γιατί πρέπει ως παράδειγμα να δούμε τι γίνεται και να μην τα ξανακάνουμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα πάμε σε break, αλλά μία κουβεντούλα μόνο. Πρέπει, λέει, να υπάρχει... Πρέπει να υπάρχει στα γήπεδα αστυνομία και να μην υπάρχει διαχωρισμός... Και να υπάρχει... Και να υπάρχει διαχωρισμός κερκίδων. Καλά, αυτό λίγο, φίλε, είναι λίγο δύσκολο. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα γήπεδα έτσι όπως είναι στην παρούσα φάση, εδώ άδειες δεν έχουμε. Κάναμε ολυμπιακά προπονητήρια, κάναμε ολυμπιακά έργα και δεν έχουν πάρει άδειες. Και θέλετε τώρα στα γήπεδα τα αεραστεχνικά των Δήμων, τα μικρά, τα πλαστικά που ίσα ίσα μιλάμε για γήπεδο και αγωνιστικό χώρο, να υπάρχει διαχωρισμός στις κερκίδες? Όχι. Όταν διαχωρίζεις είναι χειρότερα. Εδώ πρέπει να περάσουμε το πνεύμα της ενότητας. Αυτό που σας είπα από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Δεν υπάρχει βοράς, δεν υπάρχει νότος. Η Ελλάδα μας είναι μία. Ξεχάστε τον οπαδισμό έτσι όπως τον ξέρατε. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Πρέπει να κάτσουμε και εγώ που είμαι Ολυμπιακός και ο κύριος Βεστάρχης που είναι Παναθηναϊκός. Τυχαία το είπα, κύριε Πρόεδρε, έτσι μην... δεν ξέρω και όλα τι είστε. Να κάτσουμε στην ίδια κερκίδα, να πούμε τα γαλλικά μας, να κάνουμε δύο χειρονομίες, να το γουστάρουμε. Για μπάλα πάμε. Δεν πάμε στην εκκλησία, το ξανατονίζω. Αλλά μέχρι εκεί. Όλα τα άλλα έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Όταν θα το διαχωρίσετε το γήπεδο, να είστε σίγουροι ότι θα προκαλέσετε τους ανεγκέφαλους. Εδώ τους ανεγκέφαλους πρέπει να τους βάλουμε δίπλα μας. Να του πούμε, έλα εδώ ρε αγόρι μου, γιατί το κάνεις αυτό? Σκέψου το αλλιώς. Πάρ' το διαφορετικά. Όχι, όχι, εντάξει. Συνεχίζουμε, παιδιά, πάμε σε break. Αυτά... Κάποια στιγμή, λέει, πρέπει να σταματήσουν ντροπή στον οπαδισμό. Μακάρι να γεμίσουν τα γήπεδα φιλάθλους και οικογένειες ξανά. Θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στο μέτρο του δυνατού και όσο μπορούμε μέσα από αυτή τη δύο-ωρη εκπομπή που κάνουμε εδώ και την άλλη τη δύο-ωρη της Δευτέρας που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Κάθε Τρίτη αναλύουμε τα ζώδια όλης της εβδομάδας. Άστρα είναι, θα περάσουν. Μαμά, γιαγιά, πόσο χρονών είναι? 91. Μόνο? Τι εννοείς μόνο? Λίγο σου φαίνεται. Η γιαγιά του Χάρη είναι 500 χρονών. Αλήθεια? Αλήθεια, η ίδια το είπε. 500 χρόνια προσέχω, παιδιά. Τι ανησυχείς? Τίποτα δεν είναι υπερβολικό όταν πρόκειται για την ασφαλεία σας. Συγκεντρώσαμε την εμπειρία των ανθρώπων που δημιούργησαν το ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα σε μία εταιρεία για να δημιουργούμε πάντα καινοτόμα προϊόντα και μοναδικές σχέσεις ασφάλειας. Prime Insurance. Εσείς το κέντρο μας. Ναλίν, Ταμιράτ, Τσάκα, Κανάν. Ταράκ, Έμπο, Αξάτ, Σεκού, πάρε την τσάντα σου, θα αργήσεις στο σχολείο. Με μία τσάντα από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Η τριχοφυΐα δεν είναι δεδομένη. Είναι θέμα επιλογής. Vivify.
μου φίλοι, εδώ στο κανάλι 9. Η Δέσποινα Μυραράκη κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι θα σας παρουσιάζει την εκπομπή με χειροποίητα χαλιά. Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στο κανάλι 9. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο. Καλωσορίζουμε και τον Δημήτρη του Θεοδόρου. Καλησπέρα, Γιάννη. Ο οποίος θα μας ενημερώσει σε πολύ λίγο για την Γάμα Εθνική και ό,τι άλλο πιο φρέσκο έχουμε. Προτού πάμε βέβαια στην Γάμα Εθνική, Δημήτρη, να πούμε μία είδηση πριν από λίγο που μας έφερε στο στούντιο ο Νίκος ο Μακρής, που έχει να κάνει με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συγγενείς του Κώστα Κατσούλη. Οι συγγενείς λοιπόν του 46χρονου ζήτησαν από όλους όσοι έχουν τη δυνατότητα να μην καταθέσουν στεφάνια, να μην κάνουν κάποια κίνηση, αλλά ζητούν τι ακριβώς, να καταθέσουν χρήματα για το ανοιχτό σχολείο μεταναστών, Πειραιά ή οποιαδήποτε άλλη δομή στηρίζει τους αδυνάτους. Μπράβο. Επαναλαμβάνω, οι συγγενείς του 46χρονου Κώστα Κατσούλη ζήτησαν να μην σταλούν στεφάνια παρά μόνο να κατατεθούν χρήματα στο ανοιχτό σχολείο μεταναστών Πειραιά ή οποιαδήποτε άλλη δομή στηρίζει τους αδυνάτους. Είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής την οποία σας την δίνουμε. Γιάννη, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, ναι. Νομίζω είναι μια κίνηση που έχει να κάνει και με τη γενικότερη δράση που έχει ακουστεί ότι είχε ο Κώστας ο Κατσούλης όλα τα χρόνια της ζωής του, έντονη αντιρατσιστική και αντιφασιστική δράση, και νομίζω ότι αυτό το έκαναν οι γονείς του προς τιμήν και του ιδίου και των επιλογών που είχε κάνει στη ζωή του. Μάλιστα. Συνειδητοποιημένος άνθρωπος υπέρ του κοινωνικού συνόλου και πάνω απ' όλα άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε την κοινωνία και τους αδύνατους. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Φλόρα την Μακρή για να ολοκληρώσουμε λίγο με τις καρτούλες. Φλόρα, έχουμε την καλύτερη εντεκάδα και την καλύτερη διετησία για να ολοκληρώσουμε όσον αφορά το πρώτο μέρος με τα ένθετα, έτσι. Τι θα δούμε πρώτα? Καλύτερη εντεκάδα. Πάμε. Μιχαήλ Κοροπή, Κύριας Οδηγήτρια. Βιδάλης Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου. Μπερίσα Αετός Κορυδαλού. Γκουντελίτσας Δόξα Βύρωνα. Τσιγκόπουλος Ακράτητος. Καρόνας Χαϊδάρη. Φόσκολος Προοδευτική. Σπυρόπουλος Καματερό. Κολοβός Μικρασιατικός. Πασάς Αγία Παρασκευή. Κολοβός, αν δεν κάνω λάθος, 3 γκολ πρέπει να πέτυχε και χατρίκ. Αν θυμάμαι καλά από αυτά που διάβασα. Λοιπόν, ευχαριστώ τη Φλόρα προς το παρόν. Ό,τι μηνυματάκια έχει θα μας διακόπτεις να μας ενημερώνεις, Φλόρα. Δημήτρη, πάμε λίγο να δούμε το διαιτησία. Συγχωρέστε με. Συγχωρέστε με. Έχουμε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε 35 θέματα. Έτσι. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά του Πάμε Μπάλα. Φυσικά και στους ανθρώπους του καναλιού 9 που υποστήριξαν με όλη τους την ψυχή όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από Δευτέρα μέχρι Τρίτη για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι λίγα τα θέματα. Ευχόμαστε και παρακαλάμε να μας στάσει ο χρόνος για να τα βγάλουμε. Πάμε να δούμε καλύτερη διετησία. Δημητρόπουλος, Κουρομπιλιά και Φαρμάκης για τον ντέρμπι στη Δυτική Αττική ανάμεσα στον Ακράτητο και Θρασίβουλο. Ιστορικές ομάδες, οι οποίες ήταν και στην Α' Εθνική, δυστυχώς πλέον βρίσκονται σε χαμηλές κατηγορίες. Δεν έχει σημασία όμως καμία, το έχω πει και λίγο πριν, δεν έχει σημασία το που παίζει ποδόσφαιρο μια ομάδα σε ποια κατηγορία. Σημασία έχει να παίζει ποδόσφαιρο και να δουλεύουν τις υποδομές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δημήτρη, πάμε λίγο να μας πεις για τη Γάμα Εθνική, τι είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο το περασμένο είχαμε κύπελο, πρώτη αγωνιστική, με 7 συναντήσεις για τον τέταρτο όμιλο. Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζουμε είναι ότι προκρίθηκαν οι 7 φιλοξενούμενοι.
Είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο, νομίζω, για το γεγονός ότι δεν υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το θεσμό του κυπέλου ΓΑΜΑ Εθνικής. Είναι κάτι το οποίο έχουν σχολιάσει πολλές φορές σε όσες ευκαιρίες τους δόθηκαν οι άνθρωποι των ομάδων, οι παράγοντες, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος μόνο προβλήματα και έξοδα έχει να προσφέρει και τίποτα περισσότερο, με το δεδομένο ότι δεν δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να προχωρήσουν παραπάνω, να παίξουν με κάποια ομάδα από μεγαλύτερη κατηγορία. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρώ ότι και οι προκρίσεις των φιλοξενούμενων ήρθαν κάπως φυσιολογικά. Αν σκεφτούμε ότι τα 5 μάτς που γίνανε στην Κρήτη, καμία ομάδα από την Κρήτη δεν προκρίθηκε, γιατί μετά νομίζω ότι θα ταξίδευε στην Αθήνα, Γιάννη, και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό για τη συνέχεια και από άποψη οικονομικών, αλλά και να επικεντρωθούν στο πρωτάθλημα που υπάρχουν οι βασικοί στόχοι των ομάδων. Ναι. Από εκεί και πέρα θα ξεχωρίσουμε την πρόκριση του Ιωνικού μέσα στο γήπεδο Ζωγράφου επί του Ηλυσιακού με 2-1 νικηφόρο το ντεμπούτο του Ηλία Καλοπίτα, και είναι το βίντεο που βλέπουμε και τα πλάνα εδώ. Ηλυσιακός Ιωνικός, έτσι. Ηλυσιακός Ιωνικός. Σε ένα παιχνίδι όπου οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 2 φορές. Στη δεύτερη κατάφεραν να διατηρήσουν και το προβάδισμά τους. Εδώ όμως θα δούμε την ισοφάριση του Ηλυσιακού στο 17ο λεπτό με τον Καραίνθρο να κάνει την προβολή από το γύρισμα του Φλέγκα και να ισοφαρίζει σε 1-1. Αυτή είναι η ισοφάριση από το Sportal TV, να πούμε, το βίντεο που παρακολουθούμε με τις καλύτερες φάσεις, με τα γκολ των δύο ομάδων. Το ντεμπούτο λοιπόν του Ηλία Καλοπίτα ήταν θετικό. Σήμερα είχαμε κάποιες εξελίξεις στην ομάδα της Νίκαιας. Εδώ είναι και το 2-1 από τον Τσίγκα, ένας παίκτης με τεράστια πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο 83 δέχτηκε τη σέντρα του Γιακούμπη και με την κεφαλιά που μόλις είδαμε έκανε το 2-1 για την ομάδα της Νίκαιας. Η πρόκριση λοιπόν για τον Ιωνικό, που την είχε ανάγκη κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Σήμερα είχαμε και μια μεταγραφή, αυτό που πήγα να πω πριν, του Αργύρη Ρόπα, του τερματοφύλακα. Την τελευταία λοιπόν ημέρα των ελεύθερων, των προσικών ελεύθερων ποδοσφαιριστών, ο Ιωνικός απέκτησε τον Ρόπα, ένα τερματοφύλακα που τον είχε και πριν από μερικά χρόνια. Επανήλθε στην ομάδα της Νίκαιας, που αναμένεται να παρουσιαστεί λίγο πιο ενισχυμένη. Μάλιστα. Και αυτές οι δύο ομάδες ιστορικές, μεγάλη ιστορία, βαριές φανέλες. Δυστυχώς τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν τους αναγκάζουν να είναι σε χαμηλότερες κατηγορίες. Κάτι άλλο, Δημήτρη, που έχουμε να σημειώσουμε? Εστιάζουμε και στην επιβλητική επικράτηση του Αστέρα Βάρη στις Αρχάνες του Ηρακλείου Κρήτης επί του Γιούχτα με 5-0. Εντυπωσιακή νίκη, κυρίως όσον αφορά το εύρος του σκορ. Η Νέα Ιωνία πέρασε και αυτή από τα Χανιά, από την Κίσαμο, 3-1 τον Κισαμικό, σχετικά άνετη νίκη. Αν σκεφτούμε ότι και αυτό το ένα γκολ για τους γηπεδούχους ήρθε στο 93ο λεπτό. Από εκεί και πέρα η Τριγλία Ραφίνας πέρασε από την Γλυφάδα με νίκη με 2-1, σε ένα μάτς που ξεκίνησε με 15 λεπτά καθυστέρηση. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχαν... Ούτε σημαίακια είχαν, ούτε... Άλλο και αυτό πάλι. Ναι. Το έχω σημειώσει κι εγώ, δεν είχαν σημαίακια, τρέχανε να μπαλώσουν τα δίχτυα, κατάντια. Υπήρχαν τρύπες στα δίκτυα που μπορεί να προκαλούσαν προβλήματα. Τρύπες αλλού υπάρχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει να σημειώσω ότι... Στις τσέπες εμείς. Και στις τσέπες. Ναι, λοιπόν, είναι κατάντια, έτσι. Δηλαδή, να πω ότι είναι μια ομάδα γάμα κατηγορίας, να πω ότι είναι ένα γήπεδο τελευταίο στη συνοικία και ότι παίζαν από το πρωί μπάλα και εν πάση περιπτώσει δεν φρόντισαν κάποιοι. Εντάξει, μιλάμε για ένα παιχνίδι γάμα εθνικής. Έτσι. Και για δύο ομάδες που, αν μη τι άλλο, θέλουν να λένε ότι αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο σοβαρά. Ακριβώς. Και νομίζω, Γιάννη, ότι αν αργούσαν λίγο ακόμα, μπορεί να εκλεινεί το φιλαγόνους εις βάρος της γηπεδούχου ομάδας. Όταν είναι οριακά ο χρόνος, πίστεψε με, θα σου το πω γιατί εμπειρικά το παρακολουθώ. Διέστηση λέω, εκφράζω και όχι τίποτε άλλο, ότι το 16 λεπτό, 15 λεπτό που γράφει το ρεπορτάζ στα site και σε εφημερίδες, πιθανολογώ ότι ήταν 25 λεπτό εγώ. Ναι. Εντάξει, απλά το μάζεψε ο διαιτητής. Και κάτι άλλο, Γιάννη. Με κάνα παρακαλυτό, με καμιά πίεση για να το τρέξουμε. Γιατί να μπαλώσεις δίκτυα, να ψάξεις να βάλεις σημαίακια και να κάνεις διάφορα πράγματα όταν τα διαπιστώνεις, δεν είναι 15 λεπτά. Και Γιάννη, κάτι άλλο που συνηγορείς αυτό που λες είναι το γεγονός ότι και το δεύτερο ημίχρονο άρχισε να ξεκινήσει κατά 2 λεπτά για τον ίδιο λόγο. Γιατί καλύφθηκαν κάποιες άλλες τρύπες στα δίχτυα της άλλης εστίας. Απορία. Δίχτυα υπήρχανε. Λοιπόν, θα παρακαλέσω έναν από τους συνεργάτες μου τώρα. Δημήτρη, εσύ δεν νομίζω, δεν θα στείλω σένα. Ή ο Κώστας ο Ράπτης, ή ο Θανάσης ο Ζαχάκης, ή ο Μπάμπης ο Πουλούτσης. Έτσι τους θεωρώ ότι είναι έτσι, επί τέσσερα, θα τους στείλουμε να κάνουν ένα ρεπορτάζ εκεί στο γήπεδο. Θέλω εικόνες από την επόμενη εβδομάδα, να δω τι γίνεται εκεί με το γήπεδο.
Εντάξει, είναι ντροπή. Κρίμα. Να κάνουμε αναφορά για αυτό το παιχνίδι, για αυτές τις ομάδες και να αναφερόμαστε όχι στο παιχνίδι, για το ποιοι διακρίθηκαν ή το πώς πήγε ο αγώνας, να μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Έτσι. 2014 στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα στοιχείο των προβλημάτων που υπάρχουν. Ωραία. Να συνεχίσουμε με τα άλλα αποτελέσματα. Ναι. Την πρόκριση της Κηφισιάς στην Νέα Αλικαρνασσό επί του Ηροδότου με γκολ στο 94ο λεπτό. Η ομάδα της Κηφισιάς προκρίθηκε σε ένα γήπεδο το οποίο έχει στιγματιστεί με άλλα γεγονότα πρόσφατα, τα οποία βεβαίως και ανέφερες, Γιάννη. Τα επεισόδια πάλι. Τα επεισόδια που είχαν γίνει με τον Κώστα Κατσούλη, εκεί έγινε το μάτς, ήταν το πρώτο παιχνίδι που έγινε μετά από αυτά τα θλιβερά επεισόδια, στο οποίο η φιλοξενία βεβαίως του Ηροδότου απέναντι στην αποστολή της Κηφισιάς υπήρξε άψογη και νομίζω ότι δεν μπορούσε να είναι διαφορετική. Μάλιστα. Και στα άλλα δύο παιχνίδια που γίνανε το Σάββατο, αναγέννηση Ράπιτρας Εθνικός 1-3, στο μάτς που οι παίχτες και το τεχνικό επιτελείο αφιέρωσαν την επικράτηση στον Κώστα Κατσούλη, και ΠΑΟ Κρουσίνα Τρόμητος Πειραιά 2-3. Λοιπόν, ωραία, ολοκληρώσαμε εδώ. Θα πάμε να δούμε, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Θα δούμε το παιχνίδι του Κεσαμικού με τη Νέα Ιωνία. Πριν υπήρχε ένα μηνυματάκι για τη Φλόρα. Θα μας αναγκάσεις, έγραφε η Φλόρα, να ερωτευτούμε. Τώρα τεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι έλεγε. Εντάξει. Πού να τη δείτε και από κοντά, έτσι. Να ξέρετε ότι χάνει γύρω στο 70% από το γυαλί. Όταν θα τη δείτε από κοντά θα καταλάβετε για ποιο λόγο έγινε η συγκεκριμένη επιλογή. Πάμε, υπάρχουν και άλλα μηνυματάκια. Θα τα διαβάσουμε μόλις επιστρέψουμε στους φίλους. Τους ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους. Πάμε να δούμε λίγο τις φάσεις από το Κεσαμικό με τη Νέα Ιωνία. Ο Κεσαμικός, υποδεχόμενος στην Ιωνία στο Καστέλι για το κύπελλο της Γάμα Εθνικής, ήθελε να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού, όμως δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε και έτσι έμεινε εκτός συνέχειας. Εδώ βλέπουμε το μήνυμα στο γήπεδο του Καστελίου, όχι βία στα γήπεδα. Μια σημαντική πρωτοβουλία του Κεσαμικού, ο οποίος ξεκίνησε πολύ νοθρά. Βέβαια, με αρκετές αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με τα παιχνίδια πρωταθλήματος, και μόλις το 10ο λεπτό βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον γκολ του Πετούση. Και φτάνουμε στο 33 όταν ήρθε το δεύτερο γκολ για τους φιλοξενούμενους. Έπειτα από ωραία ανάπτυξη, με τρεις πάσες κατάφεραν να σκοράρουν το 0-2 με τον Νησαριώτη, έπειτα από την σέντρα του Πετούση. Λαζαρίδης βεβαίως δικαιολογημένα έχει αρκετά παράπονα από την άμυνά του σε αυτή τη φάση. Και φτάνουμε στο 83 όταν οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι σε αυτήν εδώ τη φάση για ανατροπή του Σπαθάρα στον Δημγιώκα. Σωστή απόφαση του διαιτή εδώ. Ο Σπαθάρας δεν έκανε καλή εκτίμηση της πορείας μπάλας και ο Νησαριώτης εκμεταλλεύτηκε αυτό το πέναλτι και έγραψε το 0-3 στο Καστέλι, βάζοντας τέλος στις όποιες φιλοδοξίες είχε ο Κεσαμικός να γυρίσει το μάτς. Εδώ ξανά το πέναλτι του Νησαριώτη για το 0-3. Στο 85 ο Κεσαμικός πέτυχε ένα γκολ με τον Κυπτίου με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, όμως ο Στεφανίδης έβαλε το χέρι του και γι' αυτό ο ρέβερ της αναμέτρησης, ο κύριος Κυρίτσης, ακύρωσε τον γκολ. Βέβαια, όπως θα δούμε στο replay, ο Στεφανίδης κάνει κίνηση με το χέρι, δεν την ακουμπάει, γιατί αυτή ούτως ή άλλως κατέληγε στα δίχτυα της Νέας Ιωνίας, όμως η κίνηση αυτή θεώρησε ο κύριος Κυρίτσης πως ήταν αρκετή για να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Όπως και να έχει, ο Κεσαμικός κατάφερε τελικά να πετύχει το γκολ στο 93 με τον Στεφανίδη. Ο Τσικουδάκης έκανε την πρώτη προσπάθεια και ο βοηθός έδειξε πως η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Εδώ θα δούμε ξανά. Ο Τσικουδάκης κάνει το σούτ στο οριζόντιο δοκάρι και έρχεται ο Στεφανίδης με δεύτερη προβολή. Δεν πρόλαβε, σύμφωνα με τον βοηθό αμυντικός, να απομακρύνει. Τελικό αποτέλεσμα στο Καστέλι, Κεσαμικός Νέα Ιωνία 1-3. Ωραία, επιστρέφουμε. Καλησπέρα στον Κώστα Τωράπτη. Καλησπέρα, Γιάννη. Θα μας ενημερώσει σε λίγο, αφού ζητήσω λίγο την άποψη του κύριου Βεστάρχη για όλα όσα είδαμε. Θα μας ενημερώσει για την ΕΠΣ Αθηνών, έτσι, Κώστα. Βέβαια. Κύριε Βεστάρχη, είδαμε λίγο πριν κάποια γεγονότα που μας είπε για τη ΓΑΜΑ Εθνική, η οποία, αν μη τι άλλο, να υποθέσω ότι βάζετε ένα στόχο και ένα όραμα να ανεβείτε κατηγορία, να πάτε στη ΓΑΜΑ Εθνική, τα Πετράλωνα. Με τις προϋποθέσεις βέβαια, έτσι. Σίγουρα. Που φαντάζομαι ότι. Είναι πολύ μελλοντικό. Πολύ μελλοντικό. Πάρα πολύ. Και αυτό για ποιο λόγο. Προπρόθεσμα. Γιατί θέλετε να βάλετε βάσεις. Σίγουρα. Δεν μπορείς από τη μία μέρα στην άλλη ξαφνικά να ονομάσεις και να λες πάνω ανέβω. Σίγουρα θα φας μια κατρακύλα και θα ξαναβρεθείς στην τελευταία κατηγορία, ας πούμε, που δεν την υποτιμώ, αλλά καταλαβαίνετε ότι κάπως έτσι, ας πούμε, είναι η φυσική ροή των πραγμάτων.
Βλέπετε ότι ακόμα και το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής υπάρχουν ομάδες που δυσκολεύονται και είναι φυσικό επόμενο. Βλέπετε ότι υπάρχει πρόφαση, ας πούμε, το μεγάλο κόστος των ταξιδιών και ούτω καθεξής. Οπότε πιστεύω ότι εντάξει, δεν είναι έτσι μια. Και από τη μεριά μας, δηλαδή, το σκεφτόμαστε πάρα πολύ να το οργανώσουμε ώστε να μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα στόχο. Πρέπει να βάλεις δυνατές βάσεις, πρέπει να δημιουργήσεις, ας το πούμε, υποδομές σίγουρα που θα σε βοηθήσουν για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις σε αυτές τις δύσκολες, ας πούμε, οικονομικές δυνατότητες που πρέπει να έχει το σωματείο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και σίγουρα να βρεθούν και ανθρώποι. Αλλά πώς θα βρεθούν ανθρώποι όταν βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα που ξεκινήσατε την εκπομπή σας, τα θλιβερά και ούτω καθεξής. Κάπου δηλαδή έχουμε διώξει είτε τους χορηγούς, είτε τον κόσμο, είτε οτιδήποτε έχει φύγει. Βλέπετε ότι υπάρχουν ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής και δεν το λέω χωρίς να μειώσω καμία ιστορία και καμία ομάδα, έτσι, που είχαν λιγότερο κόσμο και από αυτό που είχαμε εμείς που ήμασταν β' τοπικό. Του πιστεύω να το καταλαβαίνετε. Κύριε Βεσταρχή, ξέρετε ποιο είναι το ζητούμενο. Οι παράγοντες είναι το α και το μέγα για μένα, έτσι. Σίγουρα. Υπάρχετε εσείς αυτή τη στιγμή στα Πετράλωνα. Είστε φρέσκος στο χώρο. Είστε όμως ένας άνθρωπος ο οποίος δώσατε όραμα. Έχετε όραμα. Δεν είμαι μόνος. Προσελκύσατε δίπλα σας λοιπόν κάποιους ανθρώπους συνεργάτες, ικανούς. Σίγουρα. Και όλη η ομάδα αυτή των ικανών ανθρώπων έχετε προσεγγίσει κάποιους επιχειρηματίες, φαντάζομαι, έτσι. Οι οποίοι στηρίζουν. Αυτό είναι και το μυστικό μας, έτσι. Κανείς μόνος στη ζωή θεωρώ δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα, έτσι. Ναι. Λειτουργούμε με την ισχύ, την ενώση και όλοι ενωμένοι μια γροθιά. Θέλω να πω ότι και οι επενδυτές και αυτοί που θα σας δώσουν 2-3-5 χιλιάρικα για να τους βάλετε στη φανελίτσα ή να τους βάλετε στο σορτσάκι, πρέπει να εμπιστεύονται το όραμα της διοίκησης. Σίγουρα είναι το κυριότερο αυτό το πράγμα. Έτσι. Σίγουρα. Γι' αυτό, όπως είπατε, στη ΓΑΜΑ Εθνική υπάρχουν ομάδες οι οποίες. Πρέπει να υπάρχει ένα καθαρό πρόσωπο σίγουρα από το πόστο του Προέδρου και από εκεί πέρα από τη συνολική εικόνα της διοίκησης. Να υπάρχουν άτομα άρεστα. Άτομα που θα σηκώσουν τα μανίκια να δουλέψουν. Μπράβο. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Έτσι. Γιατί άμα δεν δουλέψεις, τίποτε δεν μπορεί να φτάσεις. Και αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε κάνει εμείς στα Πετράλωνα είναι αυτό, το έχουμε σηκώσει τα μανίκια. Έχουμε κλείσει το στόμα, δουλεύουμε ταπεινά. Φωνάξαμε ένα νέο παιδί, ένα νέο προπονητή, είναι 33 χρονών, φιλόδοξο. Έχει παραστάσεις από ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ Εθνική. Δεν έχει τόση εμπειρία σίγουρα στο εραστηνικό ποδόσφαιρο, αλλά δουλεύει. Είναι ο δουλευταράς. Και πάμε να προχωρήσουμε και βάζουμε νέες βάσεις και νέο όραμα. Με σωστή οργάνωση, με ανθρώπους νέους στις ακαδημίες. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είστε και από τη Μακεδονία. Από ό,τι γνωρίζω, έχουμε στις ακαδημίες μας έχουμε βάλει πέφτουν τον κύριο Τοντάκη, τον Παντέλη, τον γνωστό τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ που πήρε το πρωτάθλημα το 86, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Ναι, ναι. Και ήταν και στην Εθνική Ελλάδος. Δημιουργούμε και την εμπειρία, έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχει και εμπειρία, ώστε και ο κάθε γονέας να κοιτάξει, να εμπιστευτεί και να πει ότι γίνεται μια δουλειά. Όχι ότι πάω και δίνω κάθε μήνα τη συνδρομή μου τα 25, 30, 15, 20, δεν ξέρω πόσα είναι αυτά που κάθε σωματείο ορίζει. Πρέπει να δείχνει μια δουλειά στο γονέα. Σωστά. Δεν είναι σωστά. Μόνο να παίζει το παιδί, πρέπει να αρχίζει να μαθαίνει, να εξελίσσεται. Και όχι μόνο σαν ποδοσφαιριστής, αλλά και σαν άνθρωπος. Το πιο βασικό. Έτσι έχει σημασία. Ναι. Λοιπόν, Κώστα, νομίζω το απαντήσαμε στην αρχή ουσιαστικά. Ναι, μετά από την κοινωνία που είχαμε και με τον κύριο Σαρή, προσωπικά εγώ μίλησα. Μου ανέφερε ότι είναι εντολή από τον Υφυπουργό Αθλητισμού και Πολιτισμού, τον κύριο Αδριανό, κάθετα, έτσι δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι ούτε αύριο, επαναλαμβάνω. Κώστα, πάμε λίγο να μας δώσεις εντάχει την ενημέρωση για την ΕΠΣ Αθηνών. Ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει. Σε πολύ λίγο θα πάμε και στη δεύτερη ώρα, όπου έχουμε επίσης εκλεκτούς καλεσμένους και τον κύριο Τουπαλίδη, ο οποίος έχει να μας πει, φαντάζομαι, μετά από όλα όσα έχει ακούσει, αρκετά πράγματα, να μας καταθέσει την εμπειρία του, αλλά και τον κύριο Δημητρίου, τον Τάσο Δημητρίου, προπονητή της μικρής ομάδας της Αθήνας, αλλά και προπονητή της Αγίας Παρασκευής. Λοιπόν, ΕΠΣ Αθηνών, Κώστα. Ναι, ας πούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, Γιάννη. Ο Γιώργος Αποστολόπουλος πλέον ανήκει στο Ηράκλειο, ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Είχε μείνει ελεύθερος από το Βίζαντα Μεγάρων. Έτσι το Ηράκλειο κινήθηκε στην απόκτησή του και πλέον δυναμώνει ακόμα πιο πολύ στην πρόθεσή του, στην προσπάθεια που θα κάνει για να ανέβει η κατηγορία φέτος. Μάλιστα. Να πούμε ότι ο Γιώργος Αποστολόπουλος είναι γιος του Παύλου που έχει παίξει στο Λεβαδιακό και στην ΑΕΚ παλαιότερα. Και
Ένα ταλαντούχο παιδί, 20 χρονών, μεσοαμυντικός βλέπω εδώ, με σημειώθησης μου. Συγγνώμη που κοιτάζω το χαρτί μου, αλλά ήταν της τελευταίας στιγμής πληροφορία. Ωραία. Άλλο. Εκεί πέρα για το Σαββατοκύριακο, ναι. Στον Χαραβγιακό, όπως είπαμε, αυτό νομίζω μας κεντρίζει το ενδιαφέρον, οι αναμέτρησεις του Αγίου να γίνουν και του Χαραβγιακού. Έτσι, ξύλο. Έτσι, γίναν πολλά στο Χαραβγιακό, μάλιστα λένε ότι δεν έχουν ξαναγίνει, δεν τα έχουν ξαναζήσει αυτά τα πράγματα. Βέβαια από τους Αγίους Αναργύρους τονίζουν ότι έχουν διωγκωθεί κάπως τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε ότι μία μεριά προσπαθεί να πει την άποψή της, να περάσει το δικό της. Σέβομαι την άποψη του ενός που λέει, κρατάω, γιατί επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους του Χαραβγιακού και θέλουν να κρατήσουν χαμηλά την μπάλα. Το σέβομαι. Σωστό. Είναι κατανοητό και του συγχαίρω και όλα γιατί δεν θέλουν να δώσουν έκταση. Άλλωστε, εμείς δεν είχαμε σκοπό να αναφερθούμε εκτενώς σε αυτό το γεγονός. Θέλαμε να προβάλλουμε την ομάδα. Αλλά από την άλλη, επαναλαμβάνω ότι περίμενα μία επίσημη ανακοίνωση, μία θέση, μία τηλεφωνική παρέμβαση. Να πει ο πρόεδρος, ο έφορας, ο γενικός αρχηγός, καταδικάζουμε αυτά που έγιναν. Θα προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο. Ξέρουμε ποιοι είναι. Τους ετοιμάζω εγώ δηλαδή τώρα την ανακοίνωση. Ξέρουμε ποιοι είναι και θα τους απομακρύνουμε. Γιατί φαντάζομαι ότι αύριο μεθαύριο θα υπάρξει και η κλίση. Δεν ξέρω τι έχει γραφτεί στο φυλαγόνα από τον κύριο Δημητρίου. Ναι, έχουν γραφτεί. Την Εψαθηνών, έτσι. Δεν πρέπει, θα γραφτούν κάποια πράγματα. Ας βοηθήσουν να ελαφρύνουν το κατηγορητήριο τουλάχιστον. Πάσεντωση. Δεν θέλουν να βγάλουν κάτι, ας μην το βγάλουν, δεν πειράζει. Εμείς συνεχίζουμε. Τι άλλο έχουμε. Ο κύριος Βεστάρχης κάτι ήθελε να πει. Ας σταματήσουμε να μιλάμε. Ας δούμε λίγο ποδόσφαιρα. Έτσι. Λοιπόν. Θέλω να κάνουμε, να δώσουμε λίγο υγεία στη συζήτηση, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, Κώστα, συνεχίζουμε. Κατάλαβα, Σαββατοκύριακο, ένα από τα αποτελέσματα έτσι μας προξένησαν εντύπωση. Εδώ η γειτονική ομάδα του κυρίου Βεστάρχη, το Ρουφ, ιτήθηκε με 4-0 στο Χολαργό. Ο Χολαργός που τα τελευταία δύο χρόνια φτάνει στην πηγή, ας πούμε, και δεν πίνει νερό κατακτώντας για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Φέτος δείχνει πιο έτοιμος, βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά προς το παρόν το να κερδίσει 4-0 το Ρουφ σίγουρα δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Μάλιστα. Τι έχουμε να δούμε, Κώστα, από ΕΠΣ Αθήνας. Έχουμε εδώ αρκετά βιντεάκια. Ναι, Ηλιούπολη Πανερυθραϊκός. Ο Πανερυθραϊκός πέρσι κατέκτησε τον double στην Αθήνα Γιάννη και το κύπελο Ερασιτεχνών. Φέτος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Δεν έχει πετύχει ούτε ένα γκολ. Έχει μαζέψει μόλις έναν πόντο. Να δούμε τώρα. Αντώνης Τσιμπάκης σίγουρα είναι πολύ καλός προπονητής. Θα κοιτάξει ο ίδιος και θα διορθώσει τα πράγματα. Η Ηλιούπολη πέτυχε την πρώτη νίκη στο ουδέτερο του παλαιού Φαλήρου. Δεν μιλάμε για την Ηλιούπολη, έτσι. Η Ηλιούπολη, γνωστή Ηλιούπολη, βέβαια, που έχει παίξει η εθνική ιστορική ομάδα. Όχι η Διάνα Ηλιούπολη. Όχι, η Διάνα έχει 4 ομάδες η Ηλιούπολη. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βιντεάκι. Το με τον Πανερυθραϊκό, του οποίου και επιβλήθηκε με 1-0. Το μοναδικό γκολ της συνάντησης σημειώθηκε στο 33ο λεπτό με έναν περίεργο τρόπο, αφού ο Χατζής έστειλε την μπάλα στο γάμα της εστίας της ομάδας του στην προσπάθεια να την απομακρύνει με το κεφάλι. Στη συνέχεια, οι τυπικά γηπεδούχοι, αφού το μάτς έγινε στο Σωτήρης Αγγελόπουλος, καθώς η έδρα τους εκτείει ποινή τιμωρίας από πέρυσι, αγωνίστηκαν χωρίς άγχος και δημιούργησαν κάποιες φάσεις για να πετύχουν και ένα δεύτερο τέρμα, σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους που επιτέθηκαν με ανορθόδοξο τρόπο. Μάλιστα, οι νταμπλούχοι Αθηνών έχουν ξεκινήσει πολύ άσχημα, καθώς στις δύο πρώτες αγωνιστικές έχουν συγκεντρώσει μόλις έναν πόντο και χωρίς να έχουν πετύχει κάποιο τέρμα, σε αντίθεση με την περσινή ομάδα που πραγματικά είχε μαγέψει ολόκληρη την ποδοσφαιρική Αθήνα. Παίξανε δύο ιστορικές ομάδες. Μία ομάδα η οποία επί χρόνια πρωταγωνιστεί και η δικιά μου ομάδα σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο με πολύ αέρα. Και πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσαμε εμείς, αλλά ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας και πιστεύουμε ότι ήταν η αρχή γιατί θέλουμε να έχουμε ανάλογη συνέχεια. Εύχομαι στον Πανερυθραϊκό καλή συνέχεια και ιδιαίτερα στον προπονητή του που είναι και φίλο του. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια καταρχήν στην Ηλιούπολη για την νίκη της. Πιστεύω σήμερα ότι έγινε, θεωρώ, ένα κακό μάτς. Από εκεί και πέρα, από ένα αυτογκόλ κρίθηκε το παιχνίδι. Σίγουρα περιμέναμε από δύο αρκετά καλές ομάδες της κατηγορίας να δούμε κάτι καλύτερο. Δεν το είδαμε, ήταν και οι συνθήκες και το γήπεδο πολύ κακό. Όσον αφορά την ομάδα μας, πιστεύω ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας και θέλουμε πάρα πολύ δουλειά για να φτάσουμε στα επιθυμητά επίπεδα. Προηγηθήκαμε και από εκεί πέρα κρατήσαμε το παιχνίδι. Σε αντίξιες συνθήκες, λόγω γηπέδου, λόγω αέρα, γενικά δεν βοήθησε συνθήκες. Γενικά έχουμε μια ομάδα η οποία αποτελείται από ένα κορμό 5-6 ποδοσφαιριστών από πέρσι και πρόπερσι.
Και από εκεί πέρα με κάποιες προσθήκες και αυτά πιο έμπειρων παιδιών. Έχουμε ένα καλό σύνολο με τη βοήθεια του προπονητικού team και των ανθρώπων που πλαισιώνουν την ομάδα. Και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια πολύ καλή πορεία. Ωραία. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο τη σειρά γιατί επαναλαμβάνω είναι πάρα πολλά τα βίντεο. Γιάννη, καλή αρχή στην καινούργια σου. Ο Τουρσούγκας από Θεσσαλονίκη, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Πρόεδρε, θα πάμε, επειδή θα αποχαιρετήσουμε τον Πρόεδρο του Πετραλώνων, θα αποχαιρετήσουμε βέβαια με το βίντεο. Θα δούμε το βίντεο, είχαμε δει προηγουμένως κάποιες εικόνες. Θα δούμε και το υπόλοιπο από το βίντεο με το γκολ, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η φάση. Εδώ είναι το γκολ των Πετραλώνων. Πολύ ωραία ομαδική προσπάθεια. Ναι, και τα πανηγύρια βλέπουμε εδώ από τους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω πού το αφιερώνει. Είχε κάποιον... Ήταν η πατέρας του παιδιού και η κοπέλα του. Κοπέλα του. Και αδερφός του, στην οικογένειά του. Ναι, λογικό είναι. Λογικό. Γιατί, να σας πω κάτι, κύριε Πεσάρχη, πολλοί το αφιερώνουν στον πρόεδρο. Όχι, έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς, τίποτα με καμιά συναλλαγματική, τίποτα δόση συμβολέου κτλ. Και πάνε στον πρόεδρο και τον τρελαίνουν. Και μετά, ξέρεις, μετά το τέλος του αγώνα, πάμε και στα υπόλοιπα. Βλέπουμε εδώ ακόμα κάποιες. Εδώ είναι η ίδια η φάση. Πολύ καλή συνεργασία. Είναι από αυτές τις φάσεις που λένε οι προπονητές, κόψει την μπάλα. Στο πέναλτι, να βγει κάποιος. Είναι αποτέλεσμα δουλεμένο η προπόνηση, φαίνεται. Και έχω δει και κάποιες σας προπονήσεις, έτσι. Να λέω και την αλήθεια. Και μάλιστα. Μας κατασκοπεύετε, δηλαδή. Σας κατασκοπεύω. Εγώ θέλω να δω πώς δουλεύουν. Γι' αυτό έχω πει και στο μάνατζερ μας, τον κύριο Παπά, ότι θέλω να πηγαίνω να βλέπω και τις προπονήσεις. Να βλέπω πώς δουλεύουν οι προπονητές. Έχει σημασία αυτό. Έτσι, το αν πειθαρχούν, πώς λειτουργούν, να βλέπουμε τα γήπεδα σε τι κατάσταση. Δυστυχώς υπήρξαν προπονητές στα Πετράλωνα στο παρελθόν που δεν δουλέψανε καθόλου και που τα παιδιά μείνανε πάρα πολύ πίσω. Και αυτό φαίνεται στην πορεία. Όταν ένας ποδοσφαιριστής δεν είναι δουλεμένος σωστά, δυσκολεύεται όταν βρεθεί σε μια σωστή προπόνηση με ένα σωστό πρόγραμμα και ένα σωστό προπονητή. Πολύ ωραία. Φλώρα. Δεν θα ρισκάρω να το διαβάσω γιατί είναι μακριά το μήνυμα. Και να πω και εγώ μπράβο στα Πετράλωνα που είναι και η γειτονιά μου. Λοιπόν, τι λέει το μήνυμα. Μπράβο σας, κάποιος να ασχοληθεί επιτέλους και με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Ναι, εντάξει. Θα έλεγα ότι έχει μια δόση αλήθειας. Γι' αυτό και προσπαθούμε εγώ να το αποφασίσουμε. Να αποχαιρετήσουμε μια κουβέντα, κύριε. Ναι, κύριε Πεστάρχη, μια τελευταία κουβέντα και να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν. Ήταν ιδιαίτερη τιμή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Οποιαδήποτε άλλη φορά μου ζητηθεί να είμαι παρόν στο πάνελ σας, θα είμαι πάντα διαθέσιμος και εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή σας που ειλικρινά έλειπε από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ειδικά το αθηναϊκό. Συγχαρητήρια και εύχομαι καλή δύναμη για τη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με υγεία. Ευχόμαστε υγεία και δύναμη και σε εσάς. Τη χρειάζεστε για να κατευθύνετε αυτό το καράβι και πιστέψτε μου ότι δεν είναι μικρό, είναι τεράστιο. Έχετε υποχρέωση πάνω απ' όλα να αγκαλιάσετε εκεί και να κάνετε μια οικογένεια τα Πετράλωνα, αλλά κυρίως τα παιδικά τμήματα που έχετε όραμα να τα αναπτύξετε και να δουλέψετε. Εκεί είναι η ουσία. Εμείς θα είμαστε κοντά σας διακριτικά, πάντα θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις όπως προσπαθούμε και θα προσπαθούμε να κάνουμε και μετά άλλα σωματεία της Αθήνας και του Πειραιά. Λοιπόν, αποχαιρετώ και τον Κώστα το Ράπτη. Δεν ξέρω αν έχεις μια τελευταία τάκα, Κώστα, για να αλλάξουμε το πάνελ στη συνέχεια. Θα δούμε. Τίποτα. Και εγώ να πω για τον πρόεδρο, τον κύριο Πεστάρχη, ότι όντως έχει αναλάβει μια πολύ ιστορική ομάδα για το αθηναϊκό ποδόσφαιρο με πολύ κόσμο και φάνηκε αυτό και στο γήπεδο. Ας ευχηθούμε να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Κώστα το Ράπτη. Πάμε να δούμε τα σούρμενα, έτσι. Που είναι και πατρίδα, έτσι, ποντιακό στοιχείο εκεί έντονο και εμείς πόντι στην καταγωγή. Τα σούρμενα, μετά καπάκι μπαίνουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Δημητρίου και τον κύριο Τοπαλίδη στο πάνελ. Την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγύρισαν τα σούρμενα, καθώς λύγησαν την αντίσταση του ύφεστου Περιστερίου στην πρωινή αναμέτρηση της Κυριακής. Η ομάδα των Οντίων Προαστίων έπαιξε πολύ καλά και επικράτησε δίκαια με 1-0, έχοντας την υπεροχή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Το γκολ που έκρινε τη συνάντηση σημείωσε ο Πετρίτσης στο 31ο λεπτό, ύστερα από ένα υπέροχο σούτ που επιχείρησε λίγο έξω από την περιοχή και δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Γκέμπα. Οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να πιέζουν την αντίπαλη άμυνα, πετυχαίνοντας και ένα δεύτερο τέρμα με τον Πετρίτση και πάλι, όμως αυτό τελικά ακυρώθηκε καθώς βρισκόταν σε θέση offside.
Έτσι, οι φιλοξενούμενοι που κατέβηκαν να αγωνιστούν στο ελληνικό με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο αφού αποχώρησε ο Τομάρας, κέρδιζαν μέτρα στο γήπεδο, με συνέπεια να επισκέπτονται όλο και πιο συχνά την εστία του Ασλάνογλου. Μάλιστα, σε εκείνους άνοιγε και η καλύτερη φάση στο δεύτερο ημίχρονο, αφού ο Παπαγιάννης στο 78 σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Ασλάνογλου, που τελικά μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίκτες, αφού από τα Σούρμεν αποβλήθηκε ο Αναστασόπουλος με δεύτερη κίτρινη στο 85, ενώ από πλευρά Ιφέστου ο Παπαγιάννης στο 88 αντικρίζοντας επίσης τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κάθε Τρίτη αναλύουμε τα ζώδια όλης της εβδομάδας. Άστρα είναι, θα περάσουν. Τίποτα δεν είναι υπερβολικό όταν πρόκειται για την υγεία σας. Η Prime Insurance διπλασιάζει πρώτη τη φροντίδα στην ασφάλεια υγείας, προσφέροντας ακόμα και δεύτερη ιατρική γνωμάτευση από τα πιο εξειδικευμένα νοσοκομεία στο εξωτερικό σε συνεργασία με τη Medicaid America. Πραγματικά πλήρη προγράμματα. Γιατί για την υγεία σας μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά. Prime Insurance. Εσείς το κέντρο μας. Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Τα περιττά κιλά δεν είναι βάρος στη συνείδηση. Είναι θέμα επιλογής. Vivify. Χάσατε την εκπομπή «Χειροποίητα κοσμήματα» με τη ζωγράφο Μένη Καρανίκα κάθε Κυριακή στις 6.30 μέχρι τις 7. Κάθε Κυριακή βράδυ στις 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Ιατρική και Βοτανολογία» και ενημερωθείτε για τον θεραπευτικό ρόλο του βοτάνου Ασουακάντα στην αντιμετώπιση του άγχους, της αϊπνίας, της κακής διάθεσης και των σεξουαλικών δυσκολιών. Κάθε Κυριακή βράδυ στις 10. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο πάνελ, πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τελευταία ώρα. Θα έλεγα ιδιαίτερα σημαντική, το πάνελ εξακολουθεί να είναι πλούσιο, εμπλουτίζεται βέβαια με το γαλανόλευκο και την παρουσία του κυρίου Τοπαλίδη, ο οποίος ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες του Ότορε Χάκελ και μαζί μας έκανε, ήταν από τους ανθρώπους που μας έκαναν υπερήφανους ανά την Ελλάδα, ανά τον κόσμο, ανά την Ευρώπη. Κύριε Τοπαλίδη, καλώς ορίσατε. Γεια σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά που σας έχω κοντά μου και χαίρομαι γιατί μπορώ μαζί σας να μιλήσω για ποδόσφαιρο και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Επίσης είναι ιδιαίτερη χαρά που δίπλα μας είναι ο κύριος Δημητρίου, Τάσος Δημητρίου, προπονητής στη Μικτή Αθηνών και στην Αγία Παρασκευή. Κύριε Δημητρίου, μετά από πόσα χρόνια έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, 15. Περίπου. Τουλάχιστον, περίπου. Κάπου εκεί. Το 2001. Έτσι, από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία της εκπομπής σας. Είναι μια εκπομπή που έλειπε και λείπει από το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμισή του και βέβαια να δημιουργήσει το κίνητρο να ασχοληθούν περισσότεροι άνθρωποι με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και βέβαια να επενδύσουμε όλοι στο κύτταρο του ποδοσφαίρου που είναι οι ακαδημίες και τα μικρά παιδιά, γιατί εκεί είναι το μέλλον. Συγχαρητήρια και καλή δύναμη εύχομαι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Χρειαζόμαστε τις ευχές και χρειαζόμαστε και δύναμη. Πιστέψτε με, γιατί δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Οι φίλαθλοι, όλοι αυτοί που αγαπούν αυτό το προϊόν, το τηλεοπτικό, το οποίο έχουμε καταφέρει να στήσουμε εδώ στο κανάλι 9 που μας αγκάλιασε και πραγματικά αισθανόμαστε ζεστασιά από την προσπάθεια όλων των συνεργατών που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες. Πρέπει να πω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε τη δύναμη, γιατί κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι αγώνας γίνεται μέχρι και τις 3 χθες τα ξημερώματα. 3.30 μιλούσα και με το τηλέφωνο και με το Facebook και με mail με τους συνεργάτες μου για να μπορέσουμε να είμαστε σήμερα πανέτοιμοι αυτές τις 2 ώρες. Λοιπόν, ο άλλος καλός μας ο συνεργάτης, ο Νίκος ο Μακρής, είναι δίπλα μας γιατί θα μας ενημερώσει για την ΕΠΣ Πειραιά. Νίκο, καλώς ήρθες. Έτσι, Γιάννη, είχαμε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, στους 2 ομίλους, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, όλα τα φαβορία επικράτησαν. Θα πούμε και αναλυτικότερα σε λίγο, θα δούμε και κάποια βίντεο. Ωραία. Κρατάς λοιπόν τα μπόσικα για να μπούμε και στην ανάλυση. Έτσι. Σε πολύ λίγο. Κάτι το οποίο βέβαια έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα και το οποίο θα το δείτε τώρα αμέσως, είναι το παιχνίδι μας το οποίο ξεκίνησε την Κυριακή, το παίξ την καλά και κέρδισε και όπως σας είπαμε δεσμευόμαστε, γιατί ξέραμε εκ προημίου την επιτυχία στη Βόρεια Ελλάδα, άρα δεν θα μπορούσε να μην έχει επιτυχία και στην Αθήνα. Η κυρία Βερικίου λοιπόν, η οποία επιμελείται του παιχνιδιού αυτού και χαλαρώνει φιλάθλους ποδοσφαιριστές παράγοντες πλέον στα γήπεδα της Αττικής, θα μας παρουσιάσει το παίξ την καλά και κέρδισε. Βρέθηκε σε γήπεδο του Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος. Και σε ποιο παιχνίδι, Νίκο? Στο Μοσχάτο Διγήτρια, ένα ντέρμπι ήταν, είχε πολύ κόσμο και νομίζω ότι πήγε πολύ καλά το παιχνίδι, το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, γέλασε και θα το δείτε κιόλας. Κάνουμε λοιπόν εισαγωγή με αυτό το παιχνίδι, να χαλαρώσουμε και τον κύριο το Παλίδη και τον κύριο Δημητρίου, να δούνε τι ακριβώς κάνει αυτή η εκπομπή, γιατί έχει να κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που φαντάζεστε και από αυτά που βλέπετε. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν το παίξ την καλά και κέρδισε με την κυρία Βερικίου. Κερκίδες και γήπεδα ξεκινά σήμερα. Παίξ' την καλά και κέρδισε. Πρώτος παίκτης. Το όνομά σου? Μιχάλης Πετρίτης. Μιχάλη, πόσο συχνά την παίζεις? Όποτε έχω ευκαιρία και μπορώ, πηγαίνω με την παρέα και παίζουμε μπαλίτσα. Δηλαδή πόσες φορές την εβδομάδα? 2 φορές είναι το πολύ. Πολύ ωραία. Δεύτερος παίκτης. Το όνομά σας? Λάμπρος Φωτιάδης. Κύριε Λάμπρο, πόσο συχνά την παίζετε εσείς? Έχω κάποια χρόνια, παίζαμε μπάλα, τώρα παρακολουθάμε μόνο. Δηλαδή, την παίζετε καλά? Α, δεν ξέρω. Ωραία, πάμε να δούμε. Μόνο από εμπειρίες. Πρώτη δοκιμασία για σήμερα, οι παίκτες θα βαρέσουν εσούτα το κέντρο σε κενή εστία. Κύριε Λάμπρο, πάμε. Κύριε Λάμπρο, πάμε! Δεύτερη δοκιμασία για σήμερα. Οι παίκτες πρέπει να κάνουν όσα πιο πολλά γκελάκια μπορούν χωρίς να πέσει μπάλα κάτω. Πρώτος παίκτης ο κύριος Λάμπρος. Πάμε, κύριε Λάμπρο. Ελάτε. Μπράβο.
κάνεις. Έλα Μιχάλη, πάρε την μπάλα. Πάμε. Τρία. Τρίτη δοκιμασία για τους παίκτες και τελευταία. Άρα και θα μπορέσουν να βάλουν με κεφαλιά σουτ σε αδειοτέρμα. Πάμε γρήγορα. Πώς σας φάνηκε? Εντάξει, μετά από χρόνια, καλό, αλλά πρέπει, σας λέω και πάλι, ότι πρέπει να κάνετε προεργασία, δηλαδή πριν να ξεκινήσετε και να μπείτε μέσα στο γήπεδο, να δίνετε ένα τέταρτο από μία μπάλα σε κάποιους που έχουν καιρό να παίξουν, τουλάχιστον να καταλάβουν το βάρος της μπάλας, για να μπορέσουν να εξοικειωθούν. Αυτό πιστεύω. Για να έχει επιτυχία. Εσύ Μιχάλη, πώς φάνηκε η εμπειρία σήμερα? Μια χαρά, μου άρεσε και είναι κάτι καινούργιο στα γήπεδα που πρέπει να γίνεται και για την νεολαία, αλλά και για τους πιο παλιούς ανθρώπους που ξέρουν να παίζουν την μπάλα και να δείχνουν τι μπορούν να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Όπως καταλάβατε, στο γήπεδο του Μοσχάτου δεν την παίζουν καλά. Ελπίζουμε σε άλλο γήπεδο να την παίξουν καλύτερα. Από μία μπάλα στον καθένα να κάνετε εξάσκηση και την επόμενη φορά να την παίξετε καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε το τι γέλιο έχουμε ρίξει και εμείς εδώ στο στούντιο, γιατί η Αλεξάνδρα Βερικίου πραγματικά το έχει, και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στους διαγωνιζομένους, οι οποίοι θα πρέπει, όπως είπε και η Αλεξάνδρα, να μάθουν να την παίζουν καλύτερα. Νικό, πρέπει να ευχαριστήσουμε, νομίζω, τον κύριο Ζαρίφη για την προμήθεια του αθλητικού υλικού. Έτσι, Λεγκαία. Θα υπάρχουν μπάλες, θα υπάρχουν φόρμες, θα υπάρχουν αθλητικές στολές σε κάθε Κυριακή που θα γίνεται το παιχνίδι, σε όποιο επίπεδο το κάνουμε. Λοιπόν, το πρώτο σχόλιο για αυτό το κάτι ξεχωριστό, πρώτα από τον κύριο Τοπαλίδη. Μια διαφορετική προσέγγιση, μια άλλη προσπάθεια για να χαλαρώνουμε και τους φιλάθλους. Ναι, όντως είναι πάρα πολύ ωραίο, διασκεδαστικό και μπράβο σας. Νομίζω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο και πάλι μπράβο για το όποιος το σκέφτηκε αυτό. Μπράβο του. Το κάνουμε στην Θεσσαλονίκη, ξεκίνησα από τη Χαλκιδική σε μια τηλεοπτική εκπομπή εκεί, το συνέχισα στη Θεσσαλονίκη και ήμουν βέβαιος ότι θα έχει την ίδια επιτυχία και εδώ. Βέβαια πάντα πρέπει να βρίσκεις και το κατάλληλο άτομο και η Αλεξάνδρα Βερικίου νομίζω ότι είναι κατάλληλη για να το τρέξει. Και συγχαρητήρια και στην Αλεξάνδρα αλλά και στους φιλάθλους που, επαναλαμβάνω, ο στόχος και ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού είναι να δούμε το ποδόσφαιρο διαφορετικά. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, το ποιος θα βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Είναι μια χαρά για αυτούς που ενδεχομένως θα βάλουν ένα γκολ παραπάνω και θα κερδίσουν. Και λίγο στεναχώρια για αυτούς που θα βάλουν λιγότερα και θα χάσουν. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα παιχνίδι, το οποίο πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει εκεί. Εμείς λοιπόν, βλέποντας γενικότερα ότι το ποδόσφαιρο χρειάζεται βοήθειες, χρειάζεται ιδέες, χρειάζεται και άλλες προσπάθειες, επιλέξαμε λοιπόν να βάλουμε αυτό το ένθετο, να πείσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτό που γίνεται και είμαι σίγουρος ότι θα το αγκαλιάσετε, γιατί και το χαμόγελο και το suspense είναι μέσα στη ζωή μας. Και δυστυχώς τα χρόνια που ζούμε χρειαζόμαστε και έχουμε ανάγκη από τέτοιες στιγμές. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους αυτούς που συνέβαλαν στο πρώτο μας παιχνίδι «Παίξτε την καλά και κέρδισε». Κύριε Δημητρίου, εσείς που είστε και στην Αθήνα. Ότι είναι μια διασκεδαστικού χαρακτήρα ενέργεια και επειδή το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι και ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο για να διασκεδάσει, οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση έχει τέτοιο χαρακτήρα διασκεδαστικό, σίγουρα συμβάλλει πολύ θετικά στο να δημιουργείται καλή ατμόσφαιρα στους αγωνιστικούς χώρους και έξω από αυτούς, με αποτέλεσμα το ποδόσφαιρο να έχει πραγματικά έτσι την εικόνα που αρμόζει και στους διαγωνιζόμενους αθλητές αλλά και στους φιλάθλους. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και νομίζω ότι θα έχει και καλή συνέχεια. Να σας πω μόνο γιατί έχει φιλοσοφία το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Και η φιλοσοφία του δεν είναι ένα απλό παιχνίδι όπως το βλέπετε. Γιατί το σκεπτικό το δικό μου ήταν στο ότι έτσι ενημερώνεις και γνωρίζει ο κόσμος ότι θα γίνει το παιχνίδι σε ένα γήπεδο που πιθανότατα να οδηγήσει 10 και 20 φιλάθλους παραπάνω να πάνε, άρα θα κοπούνε και 10-20 εισιτήρια περισσότερα. Σίγουρα. Και θα βοηθήσουμε την τοπική ομάδα. Παράλληλα, ο παίκτης δεν βγαίνει χαμένος, κερδίζει κάποια δώρα. Και το πιο βασικό, επειδή έχω πετύχει σε ντέρμπι της Θεσσαλονίκης να υπάρχει έντονη, όχι βία, να υπάρχουν γενικότερα νεύρα στην κερκίδα, με το που έληξε το ημίχρονο, και ήταν έτοιμοι να συμπλακούνε,
Πιστέψτε με ότι λειτουργήσε θετικά και το 15 λεπτό εκείνο ήταν η αιτία να χαλαρώσουν οι φίλαθλοι, να γιουχάρουν τους παίκτες τους που διαγωνιζόντουσαν κτλ. Καταλαβαίνετε ότι έχει φιλοσοφία γενικότερα. Σίγουρα. Ελπίζω να τα αγκαλιάσει ο κόσμος και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, Νίκο, έχεις 2 λεπτάκια να μας δώσεις λίγο το στίγμα για να απελευθερώσουμε τον Πειραιά. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι όλα στραβά στην πρεμιέρα για τον Άσδρα Πετσόνας, ο οποίος δέχτηκε γκολ στις καθυστερήσεις το 91 και έχασε 1-2 από τον Άρη Αμφιάλης. Το αξιοσημείωτο φυσικά σε αυτή την αναμέτρηση είναι ότι οι γηπεδούχοι κέρδισαν 3 πέναλτι, αλλά κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ μόνο το 1 και έχασαν και το παιχνίδι στο 91, όπως καταλαβαίνετε, με το αριστερό ξεκίνησε ο Άσδρα Πετσόνας. Θα θέλει να την ξεχάσει αυτή την πρεμιέρα. Γεμίζει το ταμείο της ΕΠΣ Πειραιά από τις κόκκινες κάρτες, αφού οι ποδοσφαιριστές τουλάχιστον την πρώτη αγωνιστική έβγαλαν αρκετά νεύρα στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα σε 16 αναμετρήσεις να βγουν 8 κόκκινες κάρτες από τα τσαπάκια των διαιτητών. Κοκκίνησαν τα γήπεδα. Πραγματικά. Φυσικά τα πρόστιμα δεν έχουν σκοπό να μαζεύει λεφτά η Ένωση, αλλά τα σωματεία να προσπαθούν οι ποδοσφαιριστές κυρίως να παραδειγματίζονται από έτσι κάτι τέτοια. Από εκεί και πέρα, ο μέχρι πρότινος διερμηνέας του Φερνάντο Σάντος στην εθνική ομάδα Λέκος Μανιάτογλου, πλέον σαν ποδοσφαιριστής της Θύελλας Μοσχάτου, χάρισε το βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην Ειρήνη 2005, που ισοφάρισε σε 1-1 στο 82 της αναμέτρησης. Πέρσι ήταν μάλιστα προπονητής στη Θύελλα Μοσχάτου, επομένως έχει περάσει από όλα τα πόστα. Να αναφερθούμε στην ανακοίνωση της ΕΠΣ Πειραιά, που πήρε θέση για τις αποφάσεις που έχουν πάρθει για την αναβολή των αγώνων εξαιτίας του χαμού του Κώστα Κατσούλη, θεωρώντας πως πρέπει να πάρθουν μέτρα πιο δραστικά για να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους εγκλήματα. Ένα πολύ μικρό κομμάτι αναφέρει: τέρμα πια υποκρισία, κύριοι. Τιμάμε τους νεκρούς όταν δραστικά και αποφασιστικά αλλάζουμε τις συνθήκες που τους κατέστησαν νεκρούς. Μάλιστα. Άλλο ένα, ότι φέτος στο πρωτάθλημα της Πειραιάς, στο Πειραιά, θα δούμε πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στα σαλόνια της Α Εθνικής. Ένας από αυτούς έκανε και ντεμπούτο, που μπήκε περίπου στο 85 του αγώνα ανάμεσα στον Ίκαρο Καλυθέας και στον Ερμή Κορδαλού, είναι ο Θωμάς ο Μακρύς, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο Εγάλεο χρόνια και έχει αγωνιστεί και στο κύπελλο UEFA. Είναι καλό τέτοιοι ποδοσφαιριστές να κοσμούν το πρωτάθλημα του Πειραιά. Ωραία. Κάτι άλλο δεν έχουμε σημαντικό. Θα δούμε. Έχουμε αγώνες από το Πειραιά. Βίντεο δηλώσεις. Θα δούμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Νίκο. Θέλω να δώσω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Τοπαλίδη, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι είναι προβληματισμένος για πολλά πράγματα τα οποία χρήζουν άμεσης βελτίωσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν θα σας ζητούσαν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αλλάξετε 3 πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κύριε Τοπαλίδη, ποια θα ήταν αυτά? Το πιο σημαντικό από όλα όσον αφορά το ποδόσφαιρο είναι η εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα όσον αφορά τη Γερμανική Ομοσπονδία, που μετά το 2004 που είχαν την αποτυχία, ότι κάνανε ένα μοντέλο, μια επιτροπή που έβγαλε ένα προπονητικό πρόγραμμα που λέγανε τότε οι Γερμανοί, δεν μπορεί να φτάσει κάποιος να παίξει στην Εθνική Γερμανίας χωρίς να έχει περάσει έστω μια μικτή μιας περιοχής, δηλαδή να έχει παίξει στη μικτή Αμβούργου. Έτσι. Ναι. Κάνανε ένα μοντέλο στο οποίο είδαμε τώρα μετά από πόσα χρόνια αυτό το μοντέλο τους βγήκε, και εκτός που πήραν το 2009 6 παίκτες από αυτούς που πήραν τώρα το παγκόσμιο κύπελο, το Under 21 στην Ευρώπη, από αυτό το παγκόσμιο κύπελο του 2014 ήταν 6 παίκτες οι οποίοι ήταν τότε βασικοί παίκτες το 2009. Νομίζω ότι και εδώ στην Ελλάδα πρέπει να σκεφτούμε κάποιο τέτοιο μοντέλο, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι η ελπίδα μας, που είναι ένα σκαλοπάτι πριν την εθνική ανδρών, έχει να προκριθεί σε τελική φάση 13-14 χρόνια. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς όταν πήραμε το Euro είχαμε στο ρόστερ μας 6-7 παίκτες που ήταν το 1998 στο τελικό με την Ισπανία στη Ρουμανία, και θυμάμαι μια περίπτωση όταν είχαμε πάει στον Άγιο Κοσμά στα ποδητήρια, είχαν κάτι φωτογραφίες και ο Ρεχάγκελ βλέπει μια φωτογραφία που ήταν αυτοί όλοι οι παίκτες. Λέει: Γιάννη, τι είναι αυτό? Λέω: αυτή είναι η φουρνιά που είχε παίξει στον τελικό
με την Ισπανία στη Ρουμανία. Εκεί, μετά από κάποιο διάστημα, μου είπε εκεί, έκανε κλικ, λέει, στο μυαλό μου ότι με αυτούς κάτι μπορούμε να πετύχουμε. Δηλαδή, όχι ότι θα παίρναμε το Euro, αλλά ακόμα δεν είχαμε ξεκινήσει καν την προκριματική φάση, ότι έχουμε μια καλή φουρνιά, σίγουρα πλαισιωμένη και από άλλους παίκτες. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό η εκπαίδευση των παίκτων, να έχεις καλές φουρνιές, αλλά δεν μπορεί να έχεις πάντα καλή φουρνιά. Άρα, το βασικό είναι να εκπαιδεύεις καλά τους παίκτες. Εγώ νομίζω ότι στην ΕΠΟ πρέπει να κάνουν μια επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, ότι θα έχουμε καλή εκπαίδευση στις υποδομές, γιατί όπως και να έχει το πράγμα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να την πούμε. Η ελπίδα μας έχει να προκριθεί 13, το 2015 θα γίνει η τελική φάση. Είναι 13-14 χρόνια να προκριθεί. Εκεί κάτι δεν πάει καλά, ενώ παλαιότερα πήγαινε κάτι καλύτερα. Γιατί όταν ήρθαμε εδώ πέρα στην εθνική ομάδα, μας λέγανε πώς είναι δυνατόν η ελπίδα μας να πηγαίνει καλά και η ανδρών μας να μην πηγαίνει καλά. Τώρα πάει η ανδρών μας καλά και η ελπίδα μας δεν πάει τόσο καλά. Οξύμορο τις σχέσεις, έτσι. Ναι, έτσι, μπράβο. Έτσι. Δεν ξέρω ο κύριος Δημητρίου τι έχει να πει πάνω σε αυτό, γιατί είναι και προπονητής της ΜΙΚΤΕΣ. Ναι. Και φαντάζομαι εγώ, ότι. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Τοπαλίδη. Νομίζω ότι αυτό που λείπει από το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ο σχεδιασμός, είναι ο προγραμματισμός, είναι η οργάνωση. Και ειδικότερα στις πολύ χαμηλές, στις μικρές ηλικίες, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να αναδείξουμε τα ταλέντα, αυτά που χρειάζεται η εθνική ομάδα, όχι μόνο των ελπίδων, των παιδών, των νέων και στη συνέχεια των ελπίδων και των ανδρών. Νομίζω ότι χρειάζεται μια προπονητική διαδικασία τέτοια, ένας σχεδιασμός που να ξεκινάει από τις μικρές ηλικίες, δηλαδή να μπορέσει η Ομοσπονδία να φτιάξει ένα προπονητικό πρόγραμμα που να υποχρεώνει τους ερασιτεχνικούς συλλόγους και μέσα από κάποιον συγκεκριμένο έλεγχο, ελεγκτική διαδικασία, να εφαρμόζονται όλα αυτά τα προγράμματα, ούτως ώστε το παιδί στην ηλικία των 6, 8, 10, 12 ετών να δέχεται όλα αυτά τα ερεθίσματα, τα προπονητικά, που θα του δημιουργήσουν την παιδεία, την ποδοσφαιρική, αλλά και την υποδομή, για να δεχθεί στο μέλλον πιο ανταγωνιστικά ερεθίσματα. Εάν αυτό υλοποιηθεί, πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Άρα, εμείς πιστεύω ότι, όπως είπε ο κ. Τοπαλίδης, εκεί που υστερεί το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι στην οργάνωση και στο σωστό προγραμματισμό. Και βέβαια στην εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση όχι μόνο των παικτών, αλλά και των προπονητών. Γιατί σίγουρα οι σχολές προπονητών λειτουργούν, θα έλεγα, σε καλό επίπεδο, αλλά δεν καλύπτουν όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κυρίως στις μικρές ηλικίες. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Αν από εκεί λοιπόν γίνει μια καλή οργάνωση, δεχθούν κάποια εκπαιδευτικά ερεθίσματα σωστά τα παιδιά μικρής ηλικίας, μεγαλώνοντας θα αναπτύξουν και την ποδοσφαιρική παιδεία και την νοοτροπία, αλλά και το επίπεδο που χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι εθνικές ομάδες. Μάλιστα, κύριε Τοπαλή, κάτι θέλετε να πείτε. Για να απαντήσω, να ολοκληρώσω την απάντηση. Πρώτα απ' όλα, προηγουμένως είπα ότι δεν μπορεί να παίξει κάποιος στην εθνική Γερμανίας χωρίς να έχει περάσει στις μικρές κατηγορίες, στις μικτές ή στην εθνική νέων, ελπίδων. Υπάρχει όμως παράδειγμα που. Έτσι, γι' αυτό θέλω να σας το πω. Όχι ότι δεν γίνεται αυτό, μπορεί να γίνει, αλλά λέει η Γερμανική Ομοσπονδία. Πώς είναι δυνατόν να φτάσει ένας να παίξει σε μια top class εθνική ομάδα και να μην έχει περάσει, έτσι, να μην την έχει εντοπιστεί αυτός ο παίκτης. Και να είναι και ο Κλόζε. Και να είναι και ο πρώτος σκόρερ των παγκοσμίων κυπέλων. Δηλαδή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο εντοπισμός, δηλαδή να μην μας φύγει κανένα ταλέντο. Ξέρετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Βραζιλίας ποιο είναι? Ότι τους φεύγουν πάρα πολλά ταλέντα, δεν τα εντοπίζουν. Η Βραζιλία είναι μια χώρα με πάρα πολλά ταλέντα. Και όμως δεν έχουν. Γι' αυτό είπε ο Τούγκα τώρα: πρέπει να κάνουμε το μοντέλο της Γερμανίας για να μην μας φεύγουν τα ταλέντα. Πρέπει να τα εντοπίσουμε όλα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, με ρωτήσατε τι θάλασσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ας πούμε. Ναι. Βία. Δεν θα υπάρχει καθόλου βία στα γήπεδα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Αυτό πρέπει να ασχοληθεί η κοινωνία, να πάρουν κοινωνιολόγους και να μας πούνε πώς πρέπει να γίνει. Πρέπει να πάρει ειδικούς. Δεν το πω εγώ, θα το πω ειδικοί. Κύριε Τοπαλίδη, νομίζω ότι οι ειδικοί μπορεί να είμαστε και εμείς. Σίγουρα, ο καθένας άμα καταθέσει τις απόψεις του. Σίγουρα. Εγώ θεωρώ ότι το όνομα Τοπαλίδης, με όλη αυτή την εμπειρία και τις γνώσεις, θα μπορούσε να καταθέσει 5 απόψεις. Δεν θα πω ότι θα εφαρμοστούν, αλλά μέσα από αυτές τις 5 απόψεις, γιατί και εγώ για να κάνω το παιχνίδι, το παίξτε καλά και κέρδισε, από κάπου είχα πάρει ερεθίσματα. Ναι, κάτι είδα, κάτι βελτίωσα, κάτι μου άρεσε και το ολοκλήρωσα για να βγει αυτό το παιχνιδάκι. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τη γερμανική σχολή, θεωρώ, αν μη τι άλλο, δεν ξέρω αν δουλεύετε αυτή την εποχή. Όχι, δεν δουλεύω. Το θεωρώ εγκληματικό. Το θεωρώ εγκληματικό. Ένας προπονητής του δικού σας επίπεδου
και να ξεκαθαρίσω ότι δεν σας καλέσαμε εδώ για να σας προσλάβουν σε κάποια ομάδα, έτσι, γιατί εγώ θέλω να προλάβω αυτούς οι οποίοι μπορεί να σκεφτούν κακοπροαίρετα, και ξέρετε ότι τα λέω έξω από τα δόντια. Ναι. Θεωρώ εγκληματικό λοιπόν σήμερα να δουλεύουν κάποιοι προπονητές οι οποίοι με τον Α ή Β τρόπο πήρανε το Προ, πήρανε το Σε, το Β, το Α, πήραν το ΟΕΦΑ, τα πήραν όλα βάσει διαδικασίας που λέει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και αυτά που θέλει ο κύριος Μπατάκης. Αυτοί λοιπόν δεν ξέρουν πώς γράφεται το πήρα, το γράφουν με ΕΙ, έτσι. Και ο κύριος Τοπαλίδης, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στις ακαδημίες, μπορεί να βοηθήσει σε πολλά πράγματα, σήμερα να μας λέει, γιατί τώρα το ρώτησα, ότι δεν έχει δουλειά, δεν δουλεύει. Είναι έγκλημα, όπως και να το κάνουμε. Και δεν θέλω απάντηση, κύριε Τοπαλίδη, σε αυτό δεν θέλω. Επιτρέψτε μου, εγώ θέλω να τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Κύριε Δημητρίου, ασχολείστε πολύ έντονα, έχετε και την Αγία Παρασκευή, αλλά και έχετε το πολύ δύσκολο έργο στην Μικτή Αθηνών. Μια τεράστια προσπάθεια και θα έλεγα ότι είναι βαρύ το έργο. Κάποιος ενδεχομένως θα αδικήσετε και κάποιος θα ευνοήσετε. Σίγουρα, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο θεσμός των μεικτών ομάδων μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αρκεί να οργανωθεί καλύτερα. Υστερεί σε οργανωτικά θέματα και σε λειτουργικά θέματα. Αυτός ο θεσμός πραγματικά είναι ένας θεσμός που και στις μεγάλες ποδοσφαιρικά προηγμένες χώρες λειτουργεί και εφαρμόζεται πάρα πολύ σωστά. Το βιώσαμε κιόλας πριν 4-5 χρόνια. Είχαμε πάει στην Γερμανία, το είδαμε στην Κολωνία. Πήγαμε και είδαμε πώς δουλεύουν εκεί πέρα οι προεθνικές ομάδες και πραγματικά έχουν έναν τρόπο λειτουργίας εκπληκτικό με πολύ καλά αποτελέσματα. Νομίζω ότι έγινε ένα πρώτο βήμα με τον κύριο Σάντος. Υπήρξε ένας σχεδιασμός με τις μεικτές περιφερειακές ομάδες της ζώνης και στη συνέχεια της εθνικής ομάδας, με μια διαδικασία που ξεκινάγανε τα παιδιά από τις ενώσεις, καταλήγαμε σε ένα σύνολο 64 παικτών και πηγαίναμε μετά σε 44 παίχτες, 4 παίχτες σε κάθε θέση, σε επίπεδο παιδών και νέων. Που μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο στόχος ήταν να γίνει αυτό που είπε ο κ. Ρεχάγκελ. Μέσα από μια αυτή τη διαδικασία να επιλεγούν αξιοκρατικά τα ταλέντα που θα στελεχώσουν τα εθνικά συγκροτήματα παιδών και νέων. Σωστά. Να βάλουμε μια ανώ κάτω τελεία. Ναι. Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά πρέπει να πάμε σε break, καθώς ήδη έχω περάσει το χρόνο. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Δημητρίου. Κάθε Τρίτη αναλύουμε τα ζώδια όλης της εβδομάδας. Άστρα είναι, θα περάσουν. Μαμά, γιαγιά, πόσο χρονών είναι? 91. Μόνο? Τι εννοείς μόνο? Λίγο σου φαίνεται. Η γιαγιά του Χάρη είναι 500 χρονών. Αλήθεια? Αλήθεια, η ίδια το είπε. 500 χρόνια προσέχουν, παιδιά. Τι ανησυχείς? Τίποτα δεν είναι υπερβολικό όταν πρόκειται για την ασφαλειά σας. Συγκεντρώσαμε την εμπειρία των ανθρώπων που δημιούργησαν το ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα σε μία εταιρεία για να δημιουργούμε πάντα καινοτόμα προϊόντα και μοναδικές σχέσεις ασφάλειας. Prime Insurance. Εσείς το κέντρο μας. Αθλητισμός είναι ζωή. Μαθαίνω να μην καπνίζω.
Αγαπητοί μου φίλοι, εδώ στο κανάλι 9. Η Δέσποινα Μυραράκη κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι θα σας παρουσιάζει την εκπομπή με χειροποίητα χαλιά. Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στο κανάλι 9. Μην χάσετε την εκπομπή «Χειροποίητα κοσμήματα» με τη ζωγράφο Μένη Καρανίκα κάθε Κυριακή στις 6.30 μέχρι τις 7. Επιστρέφουμε, μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ο χρόνος μας πιέζει, τα θέματα πολλά. Θα κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια για να τα καλύψουμε όλα. Να δώσω καταρχάς την καλησπέρα στο Θανάση Ζαχάκη, που είναι δίπλα μας. Θανάση, καλώς όρισες. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Τι λέει Μαυρό, Φλόρα δεν διαβάζω. Θέλουμε συνέντευξη από τον μάντζερ σου και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που σε στηρίζουν. Μάλιστα. Θα το κάνουμε. Λοιπόν, Θανάση καλησπέρα, θα δώσω το λόγο στον κύριο Δημητρίου να ολοκληρώσει αυτό που έλεγε λίγο πριν και μετά να μας ενημερώσεις λίγο για τα νέα της ΕΠΣΔΑ, Δυτική Αττική. Και της ΕΨΑΝΑ. Και της ΕΨΑΝΑ, όλα μαζί. Ωραία. Κύριε Δημητρίου. Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι σίγουρα ένας σχεδιασμός, όπως ήδη έχει ξεκινήσει με αυτό το πρόγραμμα των μεικτών ομάδων, στη συνέχεια τη δημιουργία των περιφερειακών ομάδων και των τεσσάρων ζωνών, είχε στόχο να μπορέσει να αξιολογήσει όσο περισσότερα ταλέντα, να μην χάσουμε κάποια ταλέντα και να φτάσουμε σε μια τελική επιλογή αξιοκρατικά, που θα μπορέσει αυτή η επιλογή να είναι όσο πιο ιδανική, θα έλεγα, στο να στελεχώσουμε τα εθνικά μας συγκροτήματα των εθνικών ομάδων παιδών και νέων. Σίγουρα βέβαια αυτή η διαδικασία για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα θέλει καλύτερη οργάνωση και καλύτερο προγραμματισμό. Θέλω να πιστεύω ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΟ θα οργανώσουν αυτή τη διαδικασία καλύτερα σε συνεργασία με τους περιφερειακούς ομοσπονδιακούς προπονητές αλλά και με τους ενωσιακούς προπονητές για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να μην χάνουμε ταλέντα. Να αξιοποιούνται περισσότερα ταλέντα και να φτάνουμε αξιοκρατικά πλέον στις τελικές επιλογές και τη στελέχωση των εθνικών ομάδων, παιδών και νέων και στη συνέχεια ελπίδων και ανδρών, όσο πιο αξιοκρατικά γίνεται. Ωραία. Να ξέρετε βέβαια ότι έχω στα χέρια μου ήδη μία ανακοίνωση της ΕΠΣ Αθηνών σχετικά με την απαγόρευση σε όλους τους ιδιώτες για τη διοργάνωση τουρνουά που δεν είναι υπό την αιγίδα της. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα βήμα ως προς το ότι, και πολύ σωστά, η ΕΠΣ Αθηνών θέλει να ελέγξει το ποδόσφαιρο. Το προϊόν είναι δικό της. Σίγουρα. Δεν μπορεί να ανήκει σε κάποιον ιδιώτη ο οποίος παίρνει την πρωτοβουλία, αν θέλετε, λόγω μη λειτουργίας του μηχανισμού. Ναι, και γιατί εδώ είναι, σήμερα είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτά. Δεν τα έχουμε κάνει. Και τουλάχιστον η Ένωση έχει δείξει ότι διοργανώνει πάρα πολλά πρωταθλήματα υποδομών με άρτια οργάνωση, με σωστή λειτουργία και με πολύ καλά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι είναι και η καθήλυνα αρμόδια αρχή για να διοργανώνει όλα αυτά τα τουρνουά και τα πρωταθλήματα των ομάδων υποδομής. Άρα είναι η καθήλυνα αρμόδια λοιπόν αρχή που πρέπει σίγουρα να οργανώνει και να λειτουργεί όλα αυτά τα πρωταθλήματα με σωστή διαδικασία και με πολύ καλά αποτελέσματα. Σωστά, οργάνωση πάνω απ' όλα. Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία. Θανάση Ζαχάκη, πάμε λίγο να δούμε ΕΠΣΔΑ και ΕΨΑΝΑ όσο μπορούμε πιο συνοπτικά. Ναι, να πούμε πρώτα για την ΕΨΑΝΑ. Είχαμε την τέταρτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία. Με πιο χαρακτηριστικά γεγονότα τη νίκη των Γλυκών Νερών επί της Λαβριωτικής με ένα 0 που έκανε τα 4-4 η ομάδα των Γλυκών Νερών και έτσι βρίσκεται. Και ζαλίζονται τώρα τα γλυκά νερά, έτσι είναι κορυφή από ό,τι διάβασα. Ναι, είναι η μόνη ομάδα που έχει κάνει 4-4. Ζαλίζονται. Πάτησαν κορυφή, ωραία. Είχαμε την πρώτη νίκη του περσινού πρωταθλητή Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου με 0-2 μέσα στην Κερατέα. Στην πρώτη εμφάνιση του Χρήστου Λάμπρου στον πάγκο της ομάδας του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου. Και να πούμε και ένα αξιοσημείωτο γεγονός ότι ο αγώνας Ολυμπιακός Λαυρίου Πρωτέας Παλαιάς Φωκίας καθυστέρησε μισή ώρα να αρχίσει. Γιατί ο γιατρός του αγώνα ερχόμενος στο γήπεδο είχε ένα τροχαίο ατύχημα. Και τελικά ψάχνοντας βρέθηκε γιατρός στο γήπεδο και έτσι κατάφερε να γίνει το παιχνίδι μετά από μισή ώρα. Γιατρός ή καταδήλωση. Όχι γιατρός και μάλιστα ήταν ο συγκεκριμένος γιατρός, ήταν ο κ. Σταύρος Παπασταυρόπουλος που είναι πρώην δήμαρχος Λαυρίου. Μάλιστα. Ωραία.
Να πούμε δύο λόγια για την Εψιδά. Ναι. Ωραία. Στην Εψιδά ήταν η πρώτη αγωνιστική. Είχαμε ένα ντέρμπι μεταξύ ομάδων που έχουν αγωνιστεί στην πρώτη εθνική πριν μερικά χρόνια, ο Ακράτητος με το Θρασίβουλο. Κατάφερε να επικρατήσει η ομάδα των Αναγιωσίων, ο Ακράτητος με 1-0. Και τους βγάλαμε και την μπλε κάρτα, Φλόρα, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Έτσι, γιατί είπαμε ότι το κλίμα ήταν ποδοσφαιρικό και κρατήσανε, τηρήσαν και το fair play. Αξίζουν συγχαρητήρια. Ωραία. Λοιπόν, Θανάση. Ναι, επίσης είχαμε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι Κρυώσας Προπύργου με τον Ασπρόπυργο. Το οποίο έληξε με 3-3, αλλά το πιο αξιοσημείωτο ήταν ότι η ομάδα του Ασπροπύργου, οι φιλοξενούμενοι, είχαν προηγηθεί με 0-3 πριν γίνει η ισοφάριση. Και κατόπιν η ισοφάριση έγινε 3-3. Είχαμε την εντυπωσιακή πρεμιέρα του περσινού πρωταθλητή Άταλου Νέα Περάμου με 0-4 εκτός έδρας επί της Ελπίδας Ασπροπύργου. Αυτά ήταν τα κυριότερα γεγονότα της πρώτης αγωνιστικής στην Δυτική Αττική. Ωραία. Δεν έχουμε αγώνες αύριο, αναβλήθηκαν όλα, δεν έχουμε το Σαββατοκύριακο. Παρ' όλα αυτά, θα έχουμε τη δυνατότητα την επόμενη Τρίτη να κάνουμε μια εκπομπή. Θα μας δοθεί η ευκαιρία από τη στιγμή που δεν θα έχουμε και πολλά βίντεο ή τουλάχιστον αγώνες, δράση, να εστιάσουμε σε μια ουσιαστική κουβέντα, να φέρουμε ανθρώπους και να κάνουμε μια συζήτηση εδώ για το πώς μπορούν να λυθούν αρκετά προβλήματα. Ήδη έχω στα χέρια μου την καταγγελία του κυρίου Γιάννη Παπαγιάννη για τα δυσβάσταχτα έξοδα εκεί στη Γλυφάδα. Τους στείλανε παρατηρητή, αν δεν κάνω λάθος, αποτυχίο. Από πού αποτυχίο, για ποιο λόγο? Δηλαδή έχουμε γύρω-γύρω τόσους νομούς. Πρέπει να πάρει το καράβι, το αεροπλάνο, άλλος να έρθει για να πληρώσει η ομάδα 400, 500, 600. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που πρέπει λίγο να τα δούμε και να το πάρουμε αλλιώς. Έτσι, κάπως πρέπει να βοηθήσουμε τις ομάδες. Βάζουν που βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη. Θα τα δούμε όμως αυτά. Θα έχουμε στοιχεία περισσότερα και αναλυτικά την ερχόμενη Τρίτη. Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστώ. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα δούμε σε λίγο, γιατί θα κάνουμε μια γέφυρα για να έχουμε και κάποιον άλλο στο στούντιο. Θα δούμε τις δηλώσεις από τον αγώνα του Ακράτητου με το Θρασίβουλο. Κύριε Τουπαλίδη, εσείς, φαντάζομαι ότι θα ήθελε να ρωτήσει ένας φίλαθλος που κάθεται τώρα στο κάναπε στο σπίτι. Όταν ήσασταν μαζί με τον Ότο Ρεχάκελ, τι ακριβώς κάνατε, πώς διαλέγατε, ή αν να πω το προϊόν ήταν έτοιμο, ξέρατε ότι αυτοί διακρίνονται εδώ, αυτοί είναι σε καλή κατάσταση στις ομάδες τους, άρα μπορείσες να συνδέσεις ένα παζλ. Το θέμα είναι, από εκεί και πέρα υπήρχε κάποια δομή και κάποια οργάνωση για να μπορέσετε να μάθετε ποιος είναι ο καλός παίκτης στην ΕΠΣ Καστοριάς, ποιος διακρίνεται στην ΕΠΣ Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας και αν υπάρχει και ένα ταλέντο στον Εύρο. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα? Όχι, εντάξει, υπήρχαν άτομα στην ΕΠΟ που μας ενημέρωναν για αυτά τα πράγματα, αλλά ο δικός μας ο πρώτος σκοπός εδώ όταν ήρθαμε στην εθνική ομάδα, η εντολή από την ΕΠΟ και ο στόχος ήταν να προκριθεί η ομάδα σε μια τελική φάση. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος και έπρεπε να κοιτάξουμε εμείς να οργανώσουμε μια εθνική ομάδα η οποία θα είναι σε θέση, όχι, δεν ήξερα ότι θα προκριθούμε ή όχι, αν και το πιστεύαμε ενώ στην τελική φάση, αλλά έπρεπε να δημιουργήσουμε μια ομάδα και αυτός ήταν ο πρώτος μας στόχος. Και οι επιλογές γινόντουσαν ως επιτοπλίστων από τις ομάδες που παίζανε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δηλαδή οι ομάδες μας που παίζανε στο Champions League, στο UEFA, στο Europa League ή οι παίκτες μας που παίζανε στο εξωτερικό. Ο κύριος Ζεχάκελ ούτως ή άλλως είχε μια φιλοσοφία ότι πρέπει να έχει έναν κορμό ο οποίος δεν θα αλλάζει εύκολα. Δηλαδή, είχαμε έναν κορμό και πολλές φορές γινόταν μια κριτική πάρα πολύ αυστηρή ότι δεν παίρνουμε, είναι ένα κλειστό κλάπι η εθνική. Βέβαια, η εθνική ομάδα δεν μπορεί να αλλάζει κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα εντεκάδα και είχαμε δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό κορμό και με αυτόν τον κορμό πορευτήκαμε και σήμερα που διαβάζω τις εφημερίδες μετά τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με τη Ρουμανία ότι ο Ρεχάκελ καλά έκανε και δεν αλλάζει εύκολα την εθνική. Δεν μπορούσε να μπει οποιοδήποτε στην εθνική. Δηλαδή, τότε αυτό που κριτικάρανε σήμερα είναι σωστό. Εμάς ο στόχος μας ήταν να. Και αυτή ήταν η συζήτηση που είχαμε κάνει όταν ήρθαμε εδώ πέρα με τον πρόεδρο τότε της ΕΠΟ, τον κύριο Κακάτση, ότι η ομάδα, ο στόχος μας είναι να προκριθεί στην τελική φάση. Να παίξω το συνήγορο του διαβόλου και να γίνω λίγο, όχι κακός, ίσως εριστικός. Ναι. Το γεγονός λοιπόν αυτό, ότι έπρεπε να είναι σταθερή η εντεκάδα ή το ναι. κλαμπ. Όχι η εντεκάδα, ο κορμός. Ναι. Δεν οδηγεί στο συμπέρασμα, εγώ το λέω ναι. τώρα έτσι πολύ απλά γιατί μου ήρθε στο μυαλό, ότι κοιτούσαμε το δέντρο και δεν κοιτούσαμε το δάσος. Κοιτάξτε. Είχατε την αίσθηση αυτή συλλογικά, ατομικά, σας έδινε η ΕΠΟ την αίσθηση, ο κύριος Γκαγκάτσης, ότι κοιτάξτε, πρέπει να συνεργαστούμε κατά τέτοιο τρόπο με τις ενώσεις, με τους ενεσιακούς, με τους περιφερειακούς προπονητές,
για να χτίσουμε όπως είναι η φιλοσοφία δική σας και από κάτω το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, γιατί τώρα μόλις μου είπατε ότι κοιτούσατε να, πώς να προκριθούμε, σας είπε η ΕΠΟ. Το ζητούμε δεν πώς να προκριθείς. Ναι, η Εθνική Ανδρών. Ασφαλώς η ΕΠΟ, αδρών, ο κύριος Κακάτσης έδινε πάρα πολύ μεγάλη βάση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ναι, κύριε Τοπαλιδί, να σας πω όμως κάτι. Το 1987 που είχα τη χαρά και την ευτυχία να είμαι, γιατί ήμουν φαντάρος τότε στην Αθήνα, σε όλους τους αγώνες της Εθνικής, στο μπάσκετ που το κατακτήσαμε, δημιουργήσαμε στη συνέχεια μια τεράστια ανάπτυξη στο μπάσκετ. Και δημιουργήσαμε γήπεδα, δημιουργήσαμε ομάδες και εκείνη η επιτυχία έφερε και άλλους αθλητές, πρωταγωνιστές, πρωταθλητές και πήραμε πολλές διακρίσεις στο ποδόσφαιρο. Το ξέρετε στο αυτό. Μπάσκετ, είπα, στο μπάσκετ εννοείς. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Ναι. Γιατί το λέω αυτό. Ναι. Γιατί το 2004 η εθνική μας κατέκτησε έναν τίτλο που δεν τον έχουν κατακτήσει τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια χώρες προηγμένες, ναι, στο, ναι, ποδόσφαιρο. Πολύ σωστό. Εμείς λοιπόν τι κάναμε μετά το 2004. Κοιτάξτε, θα μου πείτε ότι πήγαμε στη Βραζιλία και φέραμε δύο καλά αποτελέσματα. Το θεωρώ αυτονόητο. Υποδομές όμως δημιουργήσαμε. Όχι. Φτιάξαμε γήπεδα, φτιάξαμε το ποδόσφαιρό μας, αποβάλαμε τη βία, δημιουργήσαμε υγιείς φιλάθλους, δημιουργήσαμε παιδεία στα σχολεία για το ποδόσφαιρο. Όχι. Για μένα εκμηδενίστηκε όλη εκείνη η προσπάθεια. Γι' αυτό σας είπα ότι λέτε πως κοιτούσαμε πώς θα φτιάξουμε μια ομάδα να αποκριθεί. Και εκεί εστίασα την έστασή μου. Όταν αναλάβαμε την εθνική ομάδα, έτσι ήταν η ερώτηση. Όταν ήρθατε, έτσι, αυτό εννοώ. Ναι, μπράβο. Απλά από εκεί και πέρα κάνατε μια πολύ καλή παρατήρηση και είπατε αν το εκμεταλλευτήκαμε ή όχι. Όχι, δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Έτσι. Αλλά αυτό δεν ήταν υπόθεση του κυρίου Σάντος, του κυρίου Ρεχάγκελη ή του κυρίου Ρανιέρη. Αυτό είναι υπόθεση της ΕΠΟ. Γι' αυτό είπα έπρεπε να γίνει μια τεχνική επιτροπή και καλύτερα θα ήταν να γίνει μια τεχνική επιτροπή με παίκτες που έχουν κατακτήσει το Euro. Χρειάζονται και αυτοί. Εδώ, έτσι, δεν έχουν εμπειρίες. Έτσι, μπράβο. Αυτούς έπρεπε να προωθήσει η ΕΠΟ, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί το ποδόσφαιρό μας. Αλλά εγώ ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Μην κάνετε αυτή τη σύγκριση του μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. Εντελώς διαφορετικός είναι ο ανταγωνισμός του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη από ό,τι το μπάσκετ. Στον μπάσκετ η Ελλάδα είναι από τις κορυφαίες χώρες της Ευρώπης και στο ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι. Έχει μεγάλη διαφορά. Μεθαύριο θα παίξει η Ελλάδα στη Φιλανδία. Θα δούμε τι παιχνίδι θα είναι, πόσο δύσκολο θα είναι. Και ας παίξει η Εθνική Ελλάδα στη Φιλανδία μπάσκετ. Δεν υπάρχει αντίπαλο. Οι αντίπαλοι του ποδοσφαίρου δεν είναι οι ίδιοι με τους αντιπάλους μας του μπάσκετ. Μην κάνετε αυτή τη σύγκριση. Με ενδιαφέρει, κύριε Τοπαλίδη, ότι δεν δημιουργήσαμε υποδομές. Ναι, σωστό αυτό. Αυτό είναι έτσι, πάρα πολύ σωστό. Δεν σκύψαμε από τότε. Αυτή η παρατήρηση είναι πολύ σωστή. Έτσι. Έτσι. Αυτό. Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, πάμε. Δίνω πάσα στο σκηνοθέτη μας και στον αρχισύντακτη μας να δούμε τις δηλώσεις από τον αγώνα του Ακράτητου με το Θρασίβουλο και επανερχόμαστε. Με πολύ λίγο budget. Και ξεκινάει να ξαναναστηθεί από την παλιά του Τέφρα. Προπονητής είναι ο γιος του Προέδρου, ο Γιώργος ο Μαύρος. Έχουμε αρκετά ταλέντα στην ομάδα και αρκετούς στασμένους παίκτες, όπως είναι και ο Τσιγκόπουλος, ο Παρασίδης, ο Λούτζης, Λαβούκος. Ήταν πρώτο παιχνίδι στη πρωτάθλημα. Όπως το περιμέναμε, ήταν περισσότερο με δύναμη, με όχι και τόσο καλό γήπεδο. Πιστεύω πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί. Ακράτητος μπορεί να ήταν και καλύτερος, είχε και περισσότερη κατοχή την μπάλα. Δεύτερο ημίχρονο πιστεύω μπήκαμε πιο δυνατά, πιο ιερά. Είχαμε κάποιες φάσεις. Είχε και Ακράτητος, αλλά ήταν κάποια τραγικά λάθη. Το μάτς κρίθηκε στον γκολ. Κερδίσαμε 1-0. Λοιπόν, επιστρέφουμε, έχουμε αλλάξει ήδη τον κύριο Ζαχάκη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και πάλι κοντά μας για τι άλλο βέβαια, για αυτό το οποίο αν μη τι άλλο και η ΕΠΟ αναζητά ανάπτυξη, το ποδόσφαιρο σάλας. Ποδόσφαιρο σάλας και Ακαδημίες Ποδοσφαίρου 5x5. Και 5x5. Τι νεότερο έχουμε και πού βαδίζουμε αυτή την εβδομάδα? Αν έχουμε αναβολή όλων των αγωνιστικών σε όλες τις κατηγορίες. Από εκεί πέρα είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική αυτή την εβδομάδα, όπου η Αθήνα 90 και ο Μινόταυρος κερδίσανε και είναι οι δύο πρωτοπόροι της βαθμολογίας. Βλέπουμε και πλάνα στιγμιότυπα, έτσι, με την ευκαιρία. Να δούμε και τα καλύτερα γκολ εδώ. Και από εκεί και πέρα, εδώ είναι από το παιχνίδι του Μινόταυρου που κέρδισε 1-10 στο Εικόνιο. Και η Αθήνα 90 κέρδισε με 2-5 στη Σαλαμίνα και ετοιμάζεται τώρα αυτήν την εβδομάδα να φύγει στο Champions League. Που στο Champions League στο Futsal είναι σε όμιλο των 4 ομάδων, όπου περνάνε οι δύο πρώτοι και γίνεται μέσα σε ένα τετραήμερο. Όπως το EuroLeague στο μπάσκετ. Τα έξοδα ταξιδιωτικά, αεροπορικά, ξενοδοχεία. Αυτά τα επιδοτεί η UEFA και βγάζει ένα ποσό για κάθε όμιλο για τα έξοδα των ομάδων και τις μετακινήσεις τους. Μάλιστα.
Τουλάχιστον υπάρχει προσπάθεια, ναι. Από εκεί και πέρα, για να πούμε και δύο πράγματα στο πνεύμα της εκπομπής, και επειδή μιλάγατε πολύ για τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου, η Ένωσή μας αυτή τη στιγμή και με σκοπό να ενημερώσει και την ΕΠΟ, έχει ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τις ηλικίες 6-12. Θέλουμε στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου να κάνουμε μια καταγραφή των αθλητών σε αυτές τις ηλικίες. Ξεκινάμε από αυτό, το οποίο θα κοινοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία και στην ΕΠΟ, προκειμένου να χτίσουμε μια αρχική database με όλα τα ονόματα των παιδιών και την εξέλιξή τους και ένα προφίλ από τους προπονητές τους, ώστε να υπάρχει μια βάση στις πάρα πολύ μικρές ηλικίες. Πολλά παιδιά από αυτά μεταφεύγουν και για το κλασικό ποδόσφαιρο, ώστε να υπάρχει μια αρχική βάση που μετά θα υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και στην ΕΠΟ και σε εμάς, για να μπορούμε να παρακολουθούμε αυτούς τους αθλητές και την εξέλιξή τους. Μάλιστα. Ενθαρρυντικά στοιχεία, κύριε Δημητρίου. Ναι. Επικροτείτε. Ναι, πραγματικά επικροτώ και δίνω συγχαρητήρια πραγματικά σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο σάλας καλλιεργεί πάρα πολύ την επιδεξιότητα των παικτών, επειδή αναπτύσσεται μέσα σε μικρούς χώρους, και οι μικροί χώροι ξέρουμε όλοι πολύ καλά την προπονητική, ότι εκπαιδεύουν πολύ καλά την επιδεξιότητα των παιδιών. Μέχρι κάποια ηλικία, πιστεύω τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 12-13 ετών είναι ό,τι καλύτερο να εκπαιδεύονται σε μικρούς χώρους, για να μπορούν να γίνουν επιδέξιοι και αποτελεσματικοί μέσα στον χώρο. Και νομίζω είναι μια δραστηριότητα που έχει να προσφέρει πάρα πολλά γενικότερα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και νομίζω πρέπει να την στηρίξουν οι αρμόδιοι για να μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη και ανάπτυξη. Κύριε Δημητρίου, επειδή ο χρόνος σας αρχίζει και πιέζει, θέλω δύο κουβεντούλες και για την ομάδα σας. Ναι, είμαι στην Αγία Παρασκευή, μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα με πολύ καλές συνθήκες εργασίας. Είναι μια ομάδα που έχει επαγγελματική νοοτροπία, μια ομάδα που έχει καταξιωθεί στο χώρο όχι μόνο τώρα στο τεχνικό ποδοσφαίρου, αλλά και σε επαγγελματικές κατηγορίες. Τα προηγούμενα χρόνια έχει παίξει στη Γάμα Εθνική με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι μια ομάδα που έχω δουλέψει και εγώ στο παρελθόν δύο σεζόν στη Δέλτα Εθνική παλαιότερα. Είναι μια ομάδα που αναδεικνύει παίκτες, μια ομάδα που έχει πολύ καλή οργάνωση, καλή νοοτροπία, και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για έναν προπονητή που θέλει να κάνει παραγωγικό έργο σε αυτή την ομάδα. Έχει τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου που έχουν πραγματικά μια πολύ καλή οργάνωση και καλή λειτουργία, και τα επόμενα χρόνια μπορούν να αναδείξουν παίκτες και για την πρώτη ομάδα. Εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας ότι οι προπονητές στις ομάδες που δουλεύουν θα πρέπει να δημιουργούν και προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον μέσα από την ανάπτυξη των ακαδημιών και την προώθηση των παικτών στην πρώτη ομάδα. Έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά το πρωτάθλημα με δύο νίκες και ευελπιστούμε ότι και η συνέχεια θα είναι ανάλογη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σας παρουσία, κύριε Δημητρίου. Ευχαριστώ και εγώ, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ. Είναι μια εκπομπή που θα έχει να προσφέρει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο, να αναδείξει τα προβλήματα του αεροτεχνικού ποδοσφαίρου και να συμβάλλει θετικά στην εξέλιξή τους και στην ανάπτυξή τους. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία. Θα τα λέμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Κώστα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε. Όχι, να πω ότι και εμείς αυτή τη βδομάδα δεν θα έχουμε αγωνιστικές. Αναμένουμε την επόμενη βδομάδα θα πούμε, μιλήσουμε και για την εθνική ομάδα που και αυτή έχει έναν όμιλο προκριματικό για να περάσει την επόμενη φάση. Ωραία. Αυτά θα τα πούμε την επόμενη. Ωραία. Κύριε Τοπαλίδη, είχα αρκετά ερωτήματα, πρέπει να πω την αλήθεια. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτή η εκπομπή θα πρέπει να είναι τρίωρη ή τετράωρη για να μπορέσουμε να γεμίσουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία δεν έχουμε δείξει σήμερα, και δεσμεύομαι ότι όλα τα βίντεο και τις δηλώσεις που έχουμε από τους πρωταγωνιστές την επόμενη Τρίτη θα τα δούμε κανονικά, γιατί θα είμαστε εδώ ζωντανά στο κανάλι 9. Κύριε Τοπαλίδη, μία τελευταία κουβέντα για να ολοκληρώσουμε. Ναι, ότι αυτή την ερώτηση που κάνατε, γιατί θάλασσα, ότι επιστιάζω εκεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει βία στα ελληνικά γήπεδα, ώστε να έρθει περισσότερος κόσμος, γιατί ο κόσμος στα γήπεδα είναι κίνητρο για τους παίκτες. Δεν μπορεί να παίζουν σε άδεια γήπεδα. Πρέπει να έρθει ο κόσμος, γιατί βλέποντας την Bundesliga που είναι γεμάτα τα γήπεδα, είναι διαφορετική ατμόσφαιρα. Πρέπει να γεμίσουν τα γήπεδα και να μην υπάρχει βία στα γήπεδα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Θεωρώ ότι θα είστε κι εσείς συμπαραστάτες σε όλη αυτή την προσπάθεια, και ότι θα σας έχουμε κοντά μας ανά πάσα στιγμή σε όποια συζήτηση είναι χρήσιμο να παρέμβετε. Φλόρα Μακρύ, το τελευταίο χαμόγελο, το θανατηφόρο, γιατί όπως είπε και ο φίλος στο μήνυμα πριν, αρχίζουμε να ερωτευόμαστε το αεροτεχνικό ποδόσφαιρο. Καλό απόγευμα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και τη Φλόρα τη Μακρύ που ήταν κοντά μας, και όλους εσάς που ήσασταν δύο ώρες στο κανάλι 9 συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 9, ακολουθεί ζωντανό δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλους.